Εδώ είμαστε. Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24 από τώρα μέχρι και τις 2. Συνάδελφε, όλα καλά? Πολύ γρήγορα όλα. Ναι. Ναι. Βγήκατε στην ώρα σας. Τι, εδώ και τέρτο πάει. Όχι, βγήκατε. Είναι λίγο παραπάνω οι διαφημίσεις. Εντάξει, εδώ και τέρτο. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να αποχωριστεί το Χρήστο αυτό εύκολα, ρε. Ναι. Πρώτα απ' όλα να. Το τρακτέρ. Από παρά 20 αρχίζει. Αυτό ποιο το σκέφτηκε. Το τρακτέρ. Το τρακτέρ. Τρακτέλ. Ναι. Α, δεν το ο τρόπος που μετακίνησε του Άρη μας. Τρακτέλ. Το τρακτέλ. Δεν το σκέφτηκε αυτό. Ποιος αλήτης το σκέφτηκε αυτό? Δεν το ξέρω. Εγώ βλέπω ότι όλοι εναντίον τους συμπεριφέρονται, λειτουργούν. Βλέπεις τι έγιναν χθες. Πάλι όργια. Ο Άρης κέρδισε τίμια μέσα στο γήπεδο. Οι άλλοι. Πω, φίλε, να σου πω κάτι. Το λες και δαγκώνεσαι. Ότι η Λαμία είναι πιο δυνατή. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, γνωστή, άλλοι, βλέπεις, έγινε... γνωστή ποδοσφαιρομάνα. Πες μου ένα Λαμιώτη ποδοσφαιριστή. Λαμιώτη ποδοσφαιριστή. Ναι. Ούτε Λαμιώτη πολιτικό δεν ξέρω. Ούτε μπασκετμπολίστα ούτε τίποτα. Ναι. Κανένα δεν ξέρω. Ενώ ας πούμε παίχτη της Καλυθέας ξέρω. Εντάξει, κέρδισε ο Άρης προχθές. Ναι. Καραδήμος. Λουκάς Καραδήμος. Πόσες ιστορίες μπορούμε να λέμε για Λουκά Καραδήμο. Απίστευτα σκηνικά γίνανε χθες. Δηλαδή και στην Α Εθνική και στη Σούπερ και στη Football League γίνανε απίστευτες ομορφιές. Αλλά εντάξει, ναι, στην Ελλάδα είμαστε, τελευταίες αγωνιστικές είναι. Λογικό είναι. Σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό πάντως, γιατί οι διάφοροι μου κρίζουν. Ναι, καλά, εννοείται, ρε. Μα ξεκινάει το παιχνίδι και υπάρχει παρακαλυτό και μέσα στο παιχνίδι. Από τους ενδιαφερούμενους προς τους αδιάφορους. Αλήθεια είναι. Θα ήθελα να παίξω σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ναι, και να είμαι από αυτούς που τους παρακαλάνε. Α, ναι. Εγώ, ναι, θέλω να είμαι, εγώ είμαι καλός στο να είμαι από αυτούς που παρακαλάνε. Όχι, έλα, ρε, άσε με. Έχω και οικογένεια, ρε, και τρία παιδιά, ρε. Δεν μας πληρώνουν. Να είσαι εσύ και να είναι και ο άλλος απέναντι. Ναι, και να είναι αυτός και να λέει όχι. Θα σου, δεν λέω όχι. Και θα σου πει ναι και θα σε στήσει. Έχει ξεκινήσει αγώνας. Πάλι σας λέω τώρα, σας δίνω το ρεπορτάζ, γιατί ξέρετε ότι με μερικά μέρη έχω το ρεπορτάζ. Έχει ξεκινήσει αγώνας, όπου οι ποδοσφαιριστές λένε στους συναδέλφους τους αντιπάλους ότι ρε φίλε τόνα τ' άλλο κλπ. Και άλλοι λένε παιδιά, για να μην χάνουμε χρόνο. Αν έχετε συνεννοηθεί με κανέναν, είστε μάγκες. Αν όχι, εμείς τα έχουμε πάρει από τον ανταγωνιστή, ας πούμε. Αυτό είναι τίμιο. Αυτό είναι τίμιο, ναι. Μα το είπαν, το ξεκαθάρισα να παίξω. Μην χάνεις χρόνο και δεν συγκεντρωθείς στο μάτς. Τίμιο, τα έχουμε πάρει. Εμείς είναι τίμιο. Τα έχουμε πάρει για κερδίσουμε. Μα το πριν. Υπάρχουν χώρες που δεν βλέπετε. Μα εννοείται. Μα δεν είναι ανήθικο. Σαν σήμερα πριν από 26 χρόνια δολοφονήθηκαν δύο παοξίδες σε μια υπόθεση η οποία δεν ξεκαθάρισε ποτέ, δυστυχώς. Μπήκε απευθείας στο αρχείο. Βέβαια είναι τόσες και τόσες υποθέσεις τέτοιου είδους στο ποδόσφαιρο που δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Και αυτή δεν ξεκαθάρισε. Ο Ευθύμης Λιάκας και ο Κώστας Ντόλιας δολοφονήθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο. Τους κάψανε μετά από τελικό κυπέλλου στο μπάσκετ το 1991. Να το αναφέρουμε, γιατί είναι και πολλά τα άλλα, μην τυχόν το ξεχάσουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε και να απολογηθεί ο Σταύρος Κόλκας για το ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό, για το ότι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε rotation, για το ότι Τούμπα έχει 20.000, για το ότι είχε λίγο αέρα στο γήπεδο, για το ότι τι είπε ο Ίβιτς, να απολογηθεί. Να απολογηθεί γιατί φοράει σπρώμαυρα, να απολογηθεί. Μην γιατί έπαιζε. Μην είσαι τον παντρεμένο από 6 χρονών. Γιατί να απολογηθεί? Έξι, Σταύρο, μου νόμιζα δεν το έχεις πει ποτέ. Γιατί σε παρουσιάζει πάλι ως απολογούμενος. Εγώ απολογούμε. Για όλα. Sorry. Είσαι πάλι κατηγορούμενος. Θέλουν να σε φέρουν στη θέση του κατηγορούμενου. Μα γιατί, που κέρδισα... Μέχρι, ναι, που κέρδισες. Που κέρδισα μόνο 3-0 αντί για 6-0. Γιατί δεν έκανες οι αλλαγές όπως έκανε ο πανέξυπνος κ. Ζουνίδης. Ο Ζουνίδης χθες. Έπαιξε αυτό το που έκανε, έπαιζε το κεφάλι. Ναι, και του ευτυχώς για αυτόν του βγει. Δεν ήταν τυχερός ο ΠΑΟΚ. Γιατί άτυχο τον ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να τον πει με την έννοια ήταν ότι. Τυχερός ο Ζουνίδης, ρε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, πολύ γρήγορα προηγείται, ανοίγει το παιχνίδι, βάζει και το δεύτερο και το τρίτο. Στο δεύτερο, αυτή την δυνατότητα που είχε εύκολα να κάνει 3 γκολ, δεν την είχε και χάθηκαν κάποιες ευκαιρίες. Έκανε τελικές. Δηλαδή, με 19 κάτι... τελικές ρε φίλε, 6-0 έπρεπε να είναι. 25. 21. 21. 25 μου πει η Ελένη τώρα. Είναι τα φουσκώνει λίγο αυτά. Είναι τη είναι, όπως λέει ο Στράτος, ημιτελικές ήταν. Τις χρέωσε για τελικές. Μερικές ημιτελικές. 21 αφού γράφτηκε. Και τις τελικές του Πιλιάκου που έλεγε 30 τελικές έκανε ο Άρης και μισές ήταν από το κέντρο από πίσω. Γιατί ο Παναθηναϊκός χθες έγραψε 9 τελικές, αλλά δεν είχε φάει. Του Μπουμάλ, μόνο εκεί που. Στην αρχή δεύτερη μέρα. Μπουμάλ που είναι ο Μπουμάλ. Τέλος πάντων, να πω γιατί σε μένα απευθύνθηκε. Ναι, 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 όχι, εσύ πρέπει να μιλήσει. Εσύ είσαι κατηγορούμενο. Το περιέγραψε, εσύ ήσουν και στο γήπεδο. Εγώ λέω το εξής. Ότι αν ο Ίβιτς
έκανε αυτό που έκανε ο Ζουνίδης. Έτσι. Και έχανε 3-0. Όπως έχασε ο Ζουνίδης, σήμερα θα είχαμε νίντσα στο γήπεδο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Η συνέντευξη τύπου θα διαρκούσε 35 λεπτά. Η συνέντευξη τύπου του Ζουνίδη διήρκησε 2,5 λεπτά. Όπως έγραψε σωστά και ένας φίλος, που βέβαια μας έκανε επίθεση ότι αν ήταν η δική μας ρεπόρ θα τον ξέσκησαν τον Ίβιτς. Φυσικά ρε φίλε. Έτσι πρέπει. Εκεί θα ήμασταν. Έτσι έπρεπε. Φυσικά. Το... Έτσι ο Ζουνίδης δεν δέχτηκε ερώτηση. Αν είχε κάνει 3-0 από το ημίχρονο και θα μπορούσε να φάει 12. Και που δεν έδειξε τίποτα. Δηλαδή υποτίθεται ότι έχει και ένα εναλλακτικό πλάνο. Να μπουν οι άλλοι παίχτες και να πάνε δεν και δεν είμαστε ήδη, τι να κάνουμε, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Όχι, επειδή μερικοί υποτιμήσανε την παρουσία του Παναθηναϊκού, ας πούμε την απουσία του Μπέρκ, τη θεώρησαν κάποιοι ότι έρχεται ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Μπέρκ. Ρε φίλε, όταν είσαι μια ομάδα που δεν μπορείς να παίξεις χωρίς έναν παίχτη και δεν δείχνεις τίποτα, είσαι, τι να σου πω, άξιος της μοίρας σου. Εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Ότι ο Ζουνίδης είναι πολύ τυχερός γιατί θα είχε βάλει την ομάδα του σε μια τεράστια κρίση. Ναι, αν έτρωγε 6 γκολ. Από το πουθενά, χωρίς λόγο. Ναι, και αυτό είναι το κρίμα της χθεσινής αναμέτρησης. Κατά τα άλλα και ο ΠΑΟΚ έκανε rotation. Δεν έπαιξε κανείς. Έπαιξε κανείς, Δημήτρη μου. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι βασικοί και ποιοι είναι οι. Ναι, αυτή την έννοια. Ναι. Έχεις δίκιο. Ωραία, θα παίξει κανείς Τετάρτη. Μάλλον. Τι μάλλον. Αφού λέμε ότι όσο διάστημα έληξε, έλειπε, ήταν ένας βασικός λόγος που ο ΠΑΟΚ. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Μα έτσι. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν λέει αυτό το πράγμα και μάλλον δίκιο έχει. Γιατί? Γιατί δεν είναι τόσο πολύτιμος. Ο Μουκανιάς. Ναι. Εντάξει, ας κοιτάξετε. Παίζει στα ντέρμπι και χωρίς αυτόν. Ρε φίλε, στα ντέρμπι παίζει και χωρίς αυτόν. Εντάξει τώρα. Αλλιώς το βλέπει. Δεν το βλέπει αλλιώς. Ο μόνος αντικατάσταση είναι ο Λεόβατς. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο Κάνιας έχει. Δεν έχει ρε Μίτσο τώρα. Και άλλο σχηματισμό μπορεί να παίξει. Ναι, τέλος πάντων. Αν παίξουμε 4-3-3, ο Κάνιας είναι απαραίτητος. Γιατί κρατάει τη θέση του. Δεν έπαιξε ο Κάνιας. Δεν έπαιξε ο Τζάλμα. Δεν έπαιξε ο Μπικιαραγή, τέλος πάντων. Δεν έπαιξε ο Μπίσεσβαλ. Δεν έπαιξε ο Κουλούρης. Δεν έπαιξε. Ποιος δεν έπαιξε? Ο Μπρίκιτς. Εντάξει, υπερβόλη για αυτό. Πάλι θα πει τα φυσιολογικά. Δεν έχει ο Πάο, δεν έχει. Ναι. Δεν ξέρει ποιο είναι βασικό. Και... είναι πολύ πιο ενεργό. Η βασική του ΠΑΟΚ είναι ο Γλύκος, ο Μάτος, ο Λέοβατς. Κρέσπο. Δεν είναι, ποιος Κρέσπο. Παίζει και Βαρέλα Μαλεζάς εκεί παίξει πολλές φορές. Ναι. Ποιος άλλος είναι αυτός που δεν αλλάζει? Ο Τσίμιροτ. Κρατάλο όλοι οι υπόλοιποι το ίδιο είναι. Και αυτό θα είναι μεγάλο όφελος του ΠΑΟΚ και στα play-off. Στα μάτς, στα 6 μάτς, στις 20 μέρες. Που επειδή δεν αναφέρθηκαμε στα play-off, ο Παναθηναϊκός λοιπόν προσέφερε με αυτό που επέλεξε ο Ζουνίδης. Έναν πόντο στα πλοία. Το ποδόσφαιρο πρέπει να τιμωρήσει τον Ουζουνίδη. Ακόμα δεν τον τιμώρησε. Γιατί θα βγει από πάνω αν την Τετάρτη γίνει καμία. Κάνα μαγικό 2-0, α πούμε. Ναι, μπάλα είναι. Ένα μάτσο που να είναι άλλη εικόνα υπέρ του Παναθηναϊκού. Ναι, θα βγουν και θα τον αποθεώνουν. Γιατί θα στηριχθούν πάλι στο αποτέλεσμα. Έτσι. Αυτό είναι το κακό στην Ελλάδα. Ανάλογα με το αποτέλεσμα κάνουμε και κρίσεις. Δεν είναι έτσι. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός. Μία παρόμοια με αυτή που παρέταξε χθες σε δεκάδα. Δεν φταίμε εμείς αν δεν υπήρχε συνοχή. Αν οι άλλοι δεν τη βρίσκαν μεταξύ τους γιατί δεν είχαν παίξει ποτέ μαζί. Να είναι το κανονικό σχέδιο, όχι το εναλλακτικό. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί να έχει χωροχάρτη ένας προπονητής που δεν μπορεί να παρετάξει με rotation την ομάδα του και να πάρει αποτέλεσμα εκτός έδρας. Κύριε, στο πνεύμα μας είναι συνεννοημένοι να είμαστε, ναι. Κυριάκος είναι ναι, το Κυρκύρ. Κυρκύρ, δε φίλε, είναι ο Κυρκύρ. Ναι, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει. Ο Καρδιτσοβολιό, το Κύπριος υπεύθυνος επικοινωνίας, είπα, πάω. Πάντως και εμείς στο τελικό του 14, την ατάκα μας διάβασα, αναπληρωματικούς παίξαμε και όχι από επιλογή δική μας, αλλά επειδή μας αποδεκάτησαν. Όταν χάσαμε, κάναμε να κοιμηθούμε 3 μέρες. Δεν μας παρηγορούσε ότι έχασαν οι αναπληρωματικοί. Καλά είναι να τα θυμόμαστε αυτές τις μέρες για όσα προηγήθηκαν. Για όσα προηγήθηκαν και όσα έπονται. Ναι. Το κατάλαβε και χθες. Τι. Δεν βλέπει τίποτα. Και δεν βλέπεις. Το μαχαίρι πρέπει να είναι στα δόντια, όχι στο λαιμό, λέει ο ποιητής υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟ. Την παρομοίωση με τον τελικό δεν έχω καταλάβει. Εγώ χθες πάντως δεν ξέρω, ικανοποιήθηκα πάρα πολύ από το γεγονός ότι είδα έναν οργανισμό, να το πω έτσι, ξεκινώντας και από τους φιλάθλους, να έχει καταλάβει τι γίνεται.
και πάντα σα το είπα και την Πέμπτη Παρασκευή που συζητούσαμε, ομάδα που κερδίζει συνήθως ξανακερδίζει. Δεν μπορείς να ξεγελάσεις χάνοντας και την επόμενη φορά να κερδίσεις. Δηλαδή, όποιος έχει σκεφτεί ότι το να το πας μουλοχτά και να φας ένα τρίμπαλο σε βοηθάει να σε υποτιμήσει ο αντίπαλος και μετά να τον βρεις μπόσικο και να, να πάρεις εσύ τη σημαντική νίκη από αυτές, είναι λάθος. Ναι, αυτό που είπε ο Ζουνίδης, ότι θα μπουν μέσα παθιασμένοι, πληγωμένοι και θα είναι σκυλιασμένοι, είναι αλήθεια, έτσι θα γίνει. Έλα, ρε, εντάξει, δεν είναι όμως λογικό, ναι, ναι, ποδοσφαιρικό. Όχι, δεν είναι. Αλλά εσύ πώς θα αντιμετωπίζεις αυτό? Γιατί Τετάρτη θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Οι συνθήκες έδρας και οι συνθήκες που θα έχουν αυτοί οι μπέργιδες και οι λέτιδες, έτσι όπως έχουν μάθει να πέφτουν και να κάνουν ό,τι κάνουν, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Εσύ πώς θα αντιμετωπίζεις? Έχεις τους κατάλληλους να τα απεξέλθουν? Και δεν μιλάω τόσο ποδοσφαιρικά, γιατί αλλού κρίνονται αυτά τα μάτς. Α, πες μου εσύ τώρα. Πες μου. Όπως λέει και ο πρώην πρόεδρος της ομάδας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταπεξερχόμαστε σε τέτοια θέματα. Δεν έχεις. Κοίτα, δεν έχεις τόσο πολύ. Θα πεισμώσει ο οργανισμός του Παναθηναϊκού από αυτή την ήττα που προκάλεσε ο ίδιος, είναι λίγο τρικάκι, εντάξει. Ότι θα πεισμώσει έτσι και αλλιώς. Θα γίνει. Και τα κέρδισε. Χθες πάλι πεισμωμένος θα πει. Ναι, εννοείται. Πιο χαλαρός, πιο υπεράνω θα ήταν. Πιο υπεράνω. Όχι, θα ήταν πιο υπεράνω. Πιο... Για να είσαι υπεράνω, πρέπει να έχεις και τα στοιχεία να είσαι υπεράνω. Άνα, μπράβο. Όταν έχεις φάει. Το έχουνε, ρε φίλε. Το έχουνε. Τώρα να μην σου πω διάλογο πριν το μάτς. Το έχουνε. Ναι. Αυτό το. Πώς λέγεται η έκφραση? Το τουπέ. Το έχουν αυτό. Παναθηναϊκός. Δεν σε βλέπουν. Πού και πού. Ναι. Τώρα θα θέλουν για πολλούς λόγους να σου δείξουν πράγματα. Εσύ τι κάνεις την Τετάρτη? Το «δε σε βλέπουν» έχει λογική όταν είναι καλύτεροι από σένα και έχουν αυτοπεποίθηση. Όταν δεν είναι καλύτεροι από σένα, το να μην σε βλέπουν είναι εναντίον. Νομίζουν ότι είναι πάντα καλύτεροι. Πώς, πού το απέδειξαν αυτό? Μεταξύ μας τα παιχνίδια. δεν το απέδειξαν. Νιώθουν ότι όπως είναι τώρα τελευταία, δεν χάνουν τη Λίβερπουλ. Όλος ο Παναθηναϊκός είναι ουσιαστικά οι πεντάρες με τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν είναι κάτι άλλο. Και καταλάβαμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλά. Όλο το άλλο είναι. Έχουν σερή. Έχουν σερή. Τώρα τι είναι το Αντιτρίπολη? Αγοράσαν παίκτη. Ό,τι είχες και εσύ. Ό,τι είχες και εσύ. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. Γράφετε FM, αφήνετε και να το μήνυμα στο 54526. Είναι μια εποχή που πρέπει να πείσουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε καλύτεροι από αυτού. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς προσπάθεια, χωρίς συγκέντρωση, χωρίς σοβαρότητα και το βασικότερο, χωρίς ομαδικότητα. Χθες δηλαδή δεν έγινε 6-0 γιατί ήμασταν γκαντέμιδες και γιατί σε κάποιες κέρυες φάσεις θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ομαδικοί. Ωραία, πλέον τελειώνει το παραμυθάκι, μπαίνει η τελεία. Από εδώ και πέρα οι αποφάσεις που παίρνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι οι σοφότερες. Δεν τραβάει κανείς ενέργεια από τα μαλλιά. Έχουμε δώρα πρώτα απ' όλα. Ω, θα δώσουμε... Δύο λαμπάδες ΠΑΟΚ. Αυτές τις πολύ ωραίες. Άγιο Βασίλη, δεν τον λες. Ασπρόμαυρες λαμπάδες. Είναι λίγο άκερο. Πολύ καλέσθητες. Είναι πάρα πολύ. Δεν πρέπει να έχω πει τη λέξη καλέσθητες. Πού να, ούτε πώς γράφεται, δεν ξέρεις. Αυτό μην το μπερδεύεις. Τον Παμπινιώτη 24 εδώ. FM γράφεται και ενώ αφήνεται λαμπάδα ΠΑΟΚ και αποστολή στο 45-26. Δύο λαμπάδες αυτήν την εβδομάδα είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Έχουμε όμως και τηλεφωνικά. Έτσι όπως το είπες, με βάζεις και ιδέες. Πες ακριβώς τη χρησιμότητα της λαμπάδας. Τη δίνεις στο βαφτιστήρι σου. Περιμένει λαμπάδα το παιδάκι. Άνα, μπράβο. Αγορά την κοριτσάκι. Έτσι όπως το είπες, φίλε, σοκαρίστηκα. Και επίσης, δείτε το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για το κύπελλο στις 7 η ώρα το απόγευμα της Τετάρτης από το θέατρο Βεργίνα στην τεράστια αυτή οθόνη, τη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης. Τηλεφωνήστε στο 2310-287-38 και δηλώστε συμμετοχή για να κερδίσετε διπλή πρόσκληση και να έχετε και τα 6 ευρώ της εισόδου στο καζίνο, απεριόριστη μπύρα, προσφορές 5 ευρώ λαχνούς και μπαίνετε και στις κληρώσεις. 5 ευρώ για να συμμετέχετε, να παίξετε και μπαίνετε και στις κληρώσεις για πλούσια δώρα, ταξίδια, αυθεντικά προϊόντα, ΠΑΟΚ στο ημίχρονο. Όλα αυτά εκεί στο καζίνο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αρκεί να είστε άνω των 21 ετών και να βγάλετε εκεί να δείξετε την ταυτότητά σας, να βγάλετε την κάρτα σας, να μπείτε στο θέατρο και να δούμε όλοι μαζί το παιχνίδι. Πρώτη ώρα εδώ στο ΠΑΟΚ 4 με την τεχνική εταιρεία Αναδομό. Για ανακαινήσεις, η εταιρεία η οποία κλείνει 10 χρόνια
λειτουργίας και κάνει 10 άτοκες δόσεις, αντί για 6 που ήταν μέχρι τώρα, για όλη αυτή την επαιτειακή χρονιά. Εκμεταλλευτείτε αυτά τα προνομιακά πακέτα, τις αναδομώ, για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνα, παιδικού δωματίου, ολόκληρου του σπιτιού, με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Αναδομώ, παύλανακαίνιση.gr, το site, και τηλέφωνο επικοινωνίας 2311-241-508. Ο πειρατής είναι μαζί μας. Πήγα το Σάββατο το βράδυ. Έκανα μια σκασιά στο κοντό. Είδαμε φωτογραφία. Πέρασε καλά, τι έπαιζε, έντεχνα έπαιζε. Όχι, έντεχνο ροκ, κλασικό. Που εντάξει δεν ήταν αγαπημένο μου εμένα, αλλά αδερφός DJ, ο κοντός εκεί. Καλά περάσαμε, ήπιαμε ταξίδια μας. Ωραία, πειρατής δύο γένους, 17 στην Τούμπα, το μεγαλύτερο beer and rock bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να κάνουμε και ένα στο κέντρο. Πες είναι νέος με τον Τίνο. Για να το έχεις εύκολο λες εσύ, με το πόδι να το κόβεις. Εγώ θα παίζω μουσική. Μπράβο. Θα βγάλω τα αποθυμένα μου όλα. Πειρατής λοιπόν στην Τούμπα. Πάμε διάλειμμα. Ναι, σιγά σιγά για να ξεκινήσουμε. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο όπου είχαμε πολλές νίκες του ΠΑΟΚ. Καταρχάς κέρδισε ο ΠΑΟΚ όλα τα μάτια και τον Παναθηναϊκό. Και πόλο και γυναικείο, μπάσκετ και ποδόσφαιρο και παντού. Όπου τους βρούμε. Καλά, κάτσε, το, μην μια φράση. Γλώσσα, είναι 4-0 όμως, είναι ήδη. Είναι 4-0, γράφει το. Και έχουμε αύριο βόλι. Πρέπει να ανεβάσω και την αυτοπεποίθηση, ρε Σταύρο. Το βόλι είναι πολύ κρίσιμο. Υπάρχει. Είναι το βόλι. Ποιος θα περάσει τελικό είναι πολύ ιδιαίτερο. Με δύο μάτς, μεγάλη Τρίτη και μεγάλη Πέμπτη. Εδώ και τα δύο. Ναι. Είναι πολύ. Κάντε, έχω συνδυασμένο μετά το. Ναι. Μεγάλη Τετάρτη ποδόσφαιρο, μεγάλη Πέμπτη μπάσκετ. Η κόλαση του Ντάντε, τον έχω τον τίτλο. Όλα αυτά για ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, νίκη στο μπάσκετ για τετάρτη θέση, νίκη στο handball και πάει για δεύτερη θέση, νίκες οι γυναίκες. Καλά ήταν για τον ΠΑΟΚ το Σαββατοκύριακο. Το βάρος. Και στο μπάσκετ καλοί ήμασταν. Και στο Παναθηναϊκό. Καλοί ήμασταν, ναι. Και τώρα άνοδος στο γυναικείο βόλεϊ. Εντάξει, αυτό είναι φίλο. Εντάξει, με νίκη 3-0. Ναι, οριστικοποίηση. Ναι, οριστικοποίηση. Τώρα είμαστε Α2. Ναι. Τώρα πάμε Α2. Mm. Ερχόμαστε. Ερχόμαστε. Ας το πούμε και σε ένα άθλημα κι εμείς, φίλε. Ερχόμαστε. σε ένα άθλημα που δεν ήμασταν. Ναι. Και μετά πήγαμε. Ναι, πήγαμε. Πάμε. Ναι. Ανέβηκε και ο Άρης στο γυναικείο handball. Τι εννοείς? Α1. Ανέβηκε Α1. Οχ, οχ. Σοβαρά. Οχ. Το οχ, 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 τι πήγαινε. Στο ότι φαντάζεσαι. Να το πω σε 4-5. Τα μάτς. Τα γυναικεία handball όπως τα γυναικεία του ποδοσφαίρου, αυτό λέει το χοχ. Μάλιστα. Ότι θα γράφει πολλά το κοντέρ, αυτό φαντάζεσαι. Ναι. Γιατί και αυτό κατάλαβα. Αυτό. Μεταφράζω την αντίδρασή σου για αυτό σου λέω. Νομίζω ότι θα ζει και κάτι τέτοια παιχνίδια η αρχηγός μας. Νίκη, η έφηβη του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, πρωτάθλημα. Τον κέρδισε, θυμίσαι μου. Όλους. Τελευταίο τον Άρη τρεις φορές φέτος. Τρεις φορές. Έτσι. Είναι αυτό που λένε. Δεν χρειάζεται. Χωρίς τον Καμπουλίδη καλό. Ναι, δεν... Αυτό το 58-46 ή 56-48. Άστα να πάνε. Αυτό ήταν το τελικό. 56-40. 58-46. Δεν ξέρω. Ήταν 46, νόμιζα αυτό το γυναικείο. Ανδρικό ήταν. Κακό αυτό. Παιχνίδι, κακό παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, ήταν αγχωμένα τα παιδιά. Καλή άμυνα παίξαν. Τι. Αγχωμένα τα παιδιά. Ναι. Έγιναν πάνω από 35 φορές βήματα. Εγώ κλίμα. Εντάξει, Κράτονε. Έχει δώσει το έλασμα. Αυτό που πήγες να χάσει τον κόρυβο, ρε Αγγελία, και μου λες σε καλή κατάσταση. Παίζει την κατηγορία ο κόρυβος. Εντάξει, δεν έχω 15. Όλες οι ομάδες, ρε φίλε, έχουν 4 Αμερικανούς. Και με φτάνουν 4 εκτός του Άρη. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι όλες οι ομάδες. Ο Άρης τι έκανε. Μόλις έμαθα ότι πήγαν μελοφορείο. Αϊτήθηκε. Μόλις έμαθα ότι είναι μελοφορείο. Δεν είναι. Το 2-20 φορτώθηκε. Αυτό για το λεωφορείο το άκουσα, αλλά το τι έγινε το μάτς δεν το άκουσα. Εφορτώθηκε. Δύο φορές με έχει πληρώσει ο Άρης έτσι. Στο Λαύριο και στην Κέρκυρα. Το φόρτωσες κάτω εκεί στα μπαγκάζια εκεί που παίρνουν τα. Που ανοίγεις την πόρτα και βάζεις τα πράγματα. Καλημέρα στον πρώτο φίλο του Βαγγέλη που μας γράφει ότι ο γιος του μόλις άκουσε για λαμπάδα άρχισε να τραγουδάει τον ύμνο. Μπαίνει στην κλήρωση βεβαίως για τη λαμπάδα που θα κληρώσουμε, για τις λαμπάδες που θα κληρώσουμε στις 2. Πάμε να ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο αμέσως με την επιστροφή μας από το πρώτο διάλειμμα. Δεν έχει καταλάβει ότι δίνουμε δώρο, λαμπάδα ΠΑΟΚ, το λαμπάδα καλύτερο δίνουμε, πασχαλινό λαμπάδα, δώρο λαμπάδα, που μπορείτε να δώσετε στον βαφτισιμιό και στη βαφτισιμιά βεβαίως, γιατί όχι.
FM γράφετε και ενώ αφήνετε Λαμπάδα ΠΑΟΚ και αποστολή στο 54526. Δίνουμε και διπλές προσκλήσεις για, για την βραδιά της Μεγάλης Τετάρτης. Ναι, ναι. Όπου στις 7 παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Εκεί στο θέατρο Βεργίνα, στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης, μπορείτε να δείτε το ματσάκι και όχι μόνο αυτό. Αλλά να μπείτε δωρεάν στο καζίνο, να πιείτε απεριόριστη μπύρα, να συμμετέχετε σε κληρώσεις με δώρα ταξίδια και προϊόντα του ΠΑΟΚ και να πάρετε και 5 ευρώ για να παίξετε εκεί στο καζίνο. Άρα τηλεφωνείτε στο 2310-287-38, λέτε το ονοματεπώνυμο στη Μαριλής, σας βάζει στη λίστα και τα ονόματα έτσι και όσοι θα βρίσκονται εκεί, οι διπλές προσκλήσεις είναι. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είστε άνω των 21 ετών. Χθες ακούστηκε σε παιχνίδι Football League, νομίζω ο παίχτης της Λαμίας το είπε, κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Πρέπει να είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που υπόνεται αυτό, το λέω γιατί είδα και την τέτοια του Μυροφορίδη, την δήλωση. Έχω το περιθώριο γκέλας και διάφορα τέτοια. Επιστρέφουμε. Ζούμε πραγματικά αυτό το πράγμα. Ναι. Επιστρέφουμε στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, το ποδοσφαιρικό παιχνίδι, γιατί είπαμε ότι είναι και πολλά τα γύρω-γύρω παιχνίδια. Με αρκετό κόσμο και πάλι Τούμπα, όπως είχε αρκετό κόσμο και με τη Λάρισα και με τον Πανιόνιο, να το λέμε και αυτό. Είχε χθες 20.000 τουλάχιστον το γήπεδο. Με τον Ίβιτς να παρατάσει τον ΠΑΟΚ αφρό 4-2-3-1, με Τσίμιροτ και Σάχοφ στο κέντρο, με τον Ουάρντα ως δεκάρι, δεξιά τον Ερίκη, αριστερά τον Μπέλκα, κορυφή τον Αθανασιάδη, τους αμυντικούς και τον Γλύκο βέβαια που επέστρεψε στο τέρμα αντί του Μπρίκιτς. Και νομίζω ότι όλοι κατάλαβαν ότι το μάτς ήταν μέχρι να γίνει το 1-0. Ο Παναθηναϊκός χωρίς συνοχή μπήκε για να αμυνθεί και να παίξει στην κόντρα. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Από τη στιγμή που δέχτηκε το πρώτο γκολ και έπρεπε να κάνει κάτι άλλο, να παρουσίσει ένα άλλο σχέδιο, μπουρδουκλώθηκε, τα μπέρδεψε, τα χάσαν οι παίκτες που δεν ήξεραν τι να κάνουν και άρχισε να ανεβαίνει το κοντέρ. Σταμάτησε τα τρία. Την Τετάρτη. Μάλιστα. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ποιος θα είναι? Του ΠΑΟΚ. Του Παναθηναϊκού. Ο Ζέκα. Και ποιος άλλος? Δεν τους ξέρω και καλά. Με Λούρτη Τραυματίας. Διάστρεμα έχει. Εντάξει. Ας τον βάλουμε διάστρεμα. Ξέρω εγώ ποιος θα είναι. Ποιος θα είναι? Ο Ρέης. Ο Ρέης. Τον backup του Λούρτη. Ναι. Εντάξει, δεν είχαν συνοχή τώρα, τι και να λέμε, δεν είχαν. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Αυτό το φορ δεν τον έχεις ξαναδεί. Δεν ήταν κακός ο φορ. Δεν τον έχεις ξαναδεί όμως, δεν ξέρεις πώς το λένε. Δηλαδή κανονικά στα πόδια του κάτι έκανε. Δεν ξέρω από πού ήρθε. Ναι. Αν τον έβλεπες στην τηλεόραση, δεν θα ξέρεις ποιος είναι. Χωρίς να γνωρίζεις. Σε ταινία μα την έβλεπες. Ναι, δεν θα. Εντάξει, σου λέω, δεν είχαν συνοχή. Δεν ήταν μόνο η ποιότητα των παιχτών, ήταν κυρίως η συνοχή. Κυρίως έτσι ο προσανατολισμός. Μόνο να αμυνθούν και να βγάλουν τον Κλωναρίδη στην κόντρα. Δεν αυτό. Βγήκε αυτό από την αρχή και τελείωσαν τα γράμματα. Αφού έγινε το 1-0 και έπρεπε να αλλάξουν σχέδιο, τα χάσανε και ο ΠΑΟΚ έκανε ό,τι ήθελε μέσα στο γήπεδο, εκτός από ένα τέρατο πάλι στο δεύτερο ημίχρονο. Πάλι στο δεύτερο ημίχρονο, 45 με 60-65. Όπως και στον Ανατρόμητο ήταν κακός ο ΠΑΟΚ. Και πάλι. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι και 90 λεπτά καλός, αλλά έτυχε να είναι το ίδιο τέταρτο. Μέχρι να αρχίσει να ρολάρει και πάλι ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα το 3-0 αδικεί τον ΠΑΟΚ ως σκορ. Σίγουρα ο Στήλ ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού. Ένας φίλος μας γράφει ότι πόσες φορές αντίπαλος goalkeeper είναι ο κορυφαίος της ομάδας του. Εντάξει, φίλε, στην κεφαλιά του Μάτος, τι άλλο να κάνει ο Μάτος? Όχι, ήταν ο αντίπαλος goalkeeper και πάλι ο καλύτερος της ομάδας του. Αυτό. Εκεί στο Πέλκα τη φάση δίνει ο Στήλ όλη την απέναντι γωνία. Και για κάποιο λόγο ο Πέλκας κάνει ένα κόβει λίγο. Και αντί να πλασάρει κατευθείαν με εσωτερικό, να πάει απέναντι γωνία η μπάλα, τη δίνει ύψος. Για όλες τις φάσεις, ο Αθανασιάδης είναι το ζήτημα. Όπου βέβαια η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, δεν ξέρει τι άλλο να πεις. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο που πάω, κάνει 10 τελικές, δεν είναι πουθενά. Ούτε μέσα, ούτε απ' έξω, ούτε στην μπάσα, ούτε στο τελείωμα, ούτε πουθενά. Ανοίγει διαδρόμο. Δεν είναι. Στο δεύτερο αρχίζει. Είναι σε κακή κατάσταση. Κάπου σιγά σιγά πρέπει να τον προστατεύσει και ο Ίβιτς. Δηλαδή. Τι να κάνει? Να τον αφήσει εκτός. Έχει τραυματίσει τον Μπρίγκοβιτς. Είναι κουλούλι. Θα παίξει το επόμενο. Και τι λέγαμε. Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσε να ανέβει το σκορ. Τέλος πάντων, έμεινε στο 3-0 και ο ΠΑΟΚ πήρε τους τρεις βαθμούς. Όσον αφορά τη βαθμολογία, είναι και τα play-off. Η επόμενη αγωνιστική είναι καθοριστική.
πρέπει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Πλατανιά και να μην κερδίσει η ΑΕΚ στη Λιβαδιά. Δεν είναι μακριά από αυτό που θα γίνει. Σενάριο, ναι. Ναι, γιατί δύο βαθμούς. Ναι, ο Λεβαδιακός καίγεται. Πλατανιάς ΠΑΟΚ. Δεν όχι έχει ότι είναι. Όχι, απλά δεν έχει ο Πλατανιάς ελπίδες για τα play-off. Ναι, και είναι τρεις μέρες πριν το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο δεύτερο. Εκεί είναι ένα ζόρι για τον ΠΑΟΚ, αλλά πρέπει να κερδίσει. Γιατί σωστά λέει εδώ ο συνάδελφος ότι αυτή τη χρονιά η βαθμολογία, η διαφορά 2 βαθμών στα play-off δύσκολα να ανατραπεί. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ ξεκινήσει με 2, η ΑΕΚ με 0 και άλλη με 1, θα πρέπει για παράδειγμα η ΑΕΚ να μην χάσει μάτς στα play-off όπως έκανε πέρυσι ο ΠΑΟΚ και το ανέτρεψε. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και με αυτό το roster που έχουν οι άλλοι, δεν μπορούν να βγάλουν 6 μάτς σε 18-20 μέρες. Δεν γίνεται. Και δεν είναι μικρό στόχο στα play-off. Να μην ξεγελιόμαστε. Είναι το κύπελο, οκ. Okay. Αλλά τα play-off είναι και η επόμενη χρονιά. Είναι Champions League, δεν είναι. Είναι κάτι. Αλλά έχουμε μέρες γι' αυτό. Τώρα προέχει το κύπελο. Πάμε να βγει πρώτο στα play-off, γιατί απλούστατα έχει πλέον έναν ξεκάθαρο κορμό που ελπίζουμε δεν θα αλλάξει. Και θα χρειαστούμε λίγες ποιοτικές προσθήκες για να αλλάξουμε επίπεδο. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να έχουμε μια κλήρωση καλή και να κάνουμε το αυτονόητο. Πρέπει να σκεφτόμαστε και κανένα εξάμηνο μπροστά καμιά φορά. Φίλος γράφει ότι η 11η του Παναθηναϊκού θα είναι με τον Κουρμπέλη στα χαφ, Βλαχοδήμος, Χουλτ, Κουλιμπαλή, Μολέδο, Κουτρουμπής, Κουρμπέλης, Ζέκα, Βιγιαφάνες, Εμποκού, ποιος είναι αυτός, ο Μπέρκ φυσικά και ένας ακόμα το οποίο δεν είναι... Βιγιαφάνες, ο Λιμπέ. Ναι. Εμποκού. Ένα ακόμα μεσοθετικό. Ποιο το Λούντ, δηλαδή. Όχι. Η 11η του Παναθηναϊκού συνήθως είναι ο Βλαχοδήμος, ο Κουλιμπαλή, που είναι μαύρος Αφρικανός δεξιός μπακ. Ωραία, Μολέδο, ο Κουτρουμπής, ο Χουλτ, Ζέκα, Κουρμπέλης, αμυντικά χαφ, Δεκάρη, ποιος παίζει Δεκάρη? Ο Βιαφάνης. Όχι, απλά για τον Βέλη. Ο Λέτο, όχι. Όχι ο Λέτο. Ποιον βάζει, ρε. Δεν ξέρω. Κόλλω στο μυαλό μου. Εμποκού, Βιαφάνης και Μπέρκ, εντάξει. Το θέμα είναι πώς θα μπει ο Παναθηναϊκός τη Μεγάλη Τετάρτη, γιατί θα μπει με φοβερή αποφασιστικότητα. Εκεί είναι το. Το Ναρίδης Μπέρκ παίζει τώρα τελευταία. Το Ναρίδης παίζει, ναι. Ναι. Γράφει φίλος, είπαμε ο Κλάους είναι χάλια, αλλά ρε, εσείς τρεις φορές είναι σε θέση πάρε, βάλε και η Μάτος Πέλκας δεν δίνουν την μπάλα ή δίνουν σε λάθος χρόνο. Εντάξει. Και αυτό μπορεί να ισχύει. Αλλά και αυτή τη φορά που εκείνο την που έδωσε. Εκείνο χαμένο πέναλτι στην Κύπρο. Ναι, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Εκείνο ήταν. Αλλά μην το ψάχνεις. Εντάξει, είναι βαθύ θέμα. Έχουμε κάτι άλλο για το χθεσινό παιχνίδι. Έχουμε τις δηλώσεις του Ίβιτς. Που και αυτός πάει σε θέση κατηγορούμενο τώρα. Πρέπει. Σε θέση να απολογείται γιατί είπε για τη διαιτησία. Γιατί δεν έκανε rotation. Γιατί. Ποιος δεν έκανε rotation? Αφού σου εμφανίζεται ο έξυπνος ο άλλος προπονητής και χαζός ο προπονητής που κέρδισε. Άσε Τετάρτη θα γίνει αν σου λέω βολέψεις το αποτέλεσμα. Εκείνα τι έχεις να διαβάσεις και τι έχεις να ακούσεις. Από αυτούς που κάνουν κριτική σαν τον Αλέφαντο. Όποιος ξέρει ποδόσφαιρο καταλαβαίνει ποιος έκανε το λάθος θες. Όποιος δεν ξέρει ποδόσφαιρο. Πρέπει να τιμωρηθεί όμως. Πρέπει να τιμωρηθεί. Για να αποδειχθεί ότι υπάρχει και λογική στο ποδόσφαιρο. Και δεν γίνονται όλα με βάση το αποτέλεσμα. Τιμωρηθεί, δεν τιμωρηθεί, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Γιατί αυτοί ξέρουν να τα λύνουν εσωτερικά. Ο Σιδηρόπουλος τι κάνει? Ο Σιδηρόπουλος είναι διαθέσιμος. Σιδηρόπουλος ή Κομίνης λέγεται ότι θα σφυρίξουν τη Μεγάλη Τετάρτη. Κομίνης μας έχει πάρει όλα τα τέρπη. Κάτσε ρε Κομίνη. Περιμένουμε τον ορισμό σε λίγο. Άλλο θέμα. Άλλο θέμα, θα το έχουμε και αυτό. Θα το ακούσουμε και αυτό σήμερα. Άλλα λέει ο ΠΑΟΚ, άλλα λένε γύρω-γύρω, άλλα λέει ο προπονητής του. Δεν τα βλέπει ο προπονητής του καλά στη διαιτησία. Παραπονιέται για τη διαιτησία ο προπονητής του, άρα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Θα τα ακούσουμε και αυτό σήμερα. Εδώ είσαι. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Ο Ίβιτς... όπως όλοι μας, έχει κατάλοιπα με την ελληνική διαιτησία. Δεν έχει κατάλοιπα. Ναι, είναι υπάλληλος του ΠΑΟΚ. Ναι. Θέλει να διασφαλίσει τα συμφέροντά του.
όλοι που ανήκουν σε μια ομάδα στην Ελλάδα μιλάνε για διαιτησία. Μιλάει ακόμα και ο Ολυμπιακός. Χθες πήγαν να με τρελάνουν. Ο Ίβιτς είπε ότι μας παίζουν Αθηναίοι στα ντέρμπι. Στα ντέρμπι της Αθήνας και ποτέ Θεσσαλονικιός. Είπε ψέματα. Όχι. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα συνεχώς. Αλήθεια είναι. Από πού και ως πού δηλαδή η εντοπιότητα είναι σε δόσεις. Ναι, εμείς το έχουμε αναδείξει και αυτό. 100 φορές. Και κάθε φορά που γίνεται το αναδείκνουμε όλο και πιο πολύ. Τι θέλω να πω. Ναι, και μόνο ο Ίβιτς, για να το πάμε και παρακάτω, που καίει το ενδεχόμενο να οριστεί και πάλι Αθηναίος στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, έξυπνο ήταν αυτό που είπε. Ναι. Είναι προς συμφέρον του ΠΑΟΚ. Φυσικά, και όταν στο τέλος της χρονιάς πούμε με τον Ίβιτς, coach, δεν δέχεσαι ότι η διαιτησία βελτιώθηκε. Τι θα πει. Θα πει όχι, δεν βελτιώθηκε. Με αυτά που έχει ζήσει ο ίδιος. Ναι. Με σπάθες, κουκουλάκιδες, τριτσόνιδες που είναι και τώρα στην ΚΕΔ. Ξεχάσω εγώ. Τι δουλειά του κάνει. Τελικό με τον Ολυμπιακό. Το συμφέρον του κοιτάει. Οι εντυπώσεις παίζουν ρόλο. Δικαίωμά του. Οκ. Okay. Σεβαστώ ό,τι και αν πει. Προπονητής του ΠΑΟΚ είναι. Και αυτό που λέγεται απέναντι έχει μια λογική. Το έχουμε αναδείξει. Πώς οι επιστήμονες του Παναθηναϊκού, γιατί είναι επιστήμη αυτό που κάνει ο Μπέρκ και ο Λέτο με τα πέναλτι, έχουν κερδίσει 9-10 πόσα έχουν κερδίσει και ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει 2. Η ομάδα με τις πιο πολλές επιθέσεις, τελικές, δοκάρια, ευκαιρίες, τα πάντα. Οκ, okay. Και αυτό μέσα είναι, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να βρει τρόπο να διαφλάξει τα συμφέροντά του. Άλλο αυτό και άλλο η γενική εικόνα, όπου φυσικά υπάρχουν λάθη για όλους. Αλλά λάθη στη διαιτησία δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ σε οποιοδήποτε χώρα. Χθες λάθη θα γίνονται. Ναι. Τα λάθη είναι για όλους. Ένα λάθος σου στη διαιτησία. Βοήθησε και το παιχνίδι, αλλά όντως. Καλός διαιτητής. Είναι καλός διαιτητής και τον φάγανε γιατί δεν μπορούσαν να τον κάνουν κουμάντο. Αν ξέρεις κάτι πινελίκια που ρίξαμε στην Κέρκυρα μια φορά, αλλά εντάξει, θα συμβαίνουν. Καθαρός. Καθαρός, ναι. Γι' αυτό πήγαν να το φάνε. Καθαρός. Φίλος του Παναθηναϊκού, έλειπε όλη η αμυντική γραμμή συν τον τερματοφύλακα. Τερματοφύλακας δεν φίλε, μια χαρά ήταν. Δηλαδή την Τετάρτη θα παίξουν οι Βλαχοδήμος, Κουλυμπαλή, Χουλτ, Μολέδο, Κουτρουμπής. Στο κέντρο έπαιζε μόνο ο Ζέκα και αυτός γιατί δεν έπαιξε με Πανιόνιο. Στο κύπελο θα παίξει μαζί με Κουρμπέλη. Άλλος Παναθηναϊκός δεν λέμε το ίδιο. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Άλλο παιχνίδι της Τετάρτης. Απλά ρωτάω εγώ τον φίλο, σαν Παναθηναϊκός που είναι. Αν έτρωγε 6 χθες, θα έκανε, θα έστειλε αυτό το μήνυμα που θα μπορούσε να φάει 6. Ή θα έχνε πινελίκια τον Ουζουνίδη που το παιδί του θα διαβάζει σε 15 χρόνια 2016-17 πάω Παναθηναϊκός 6-0. Ο δεύτερος με τον τρίτο. Ή μήπως σε μεγάλα σκορ θυμάται κανείς τις εντεκάδες. Και αν κάποια ομάδα αυτή που έφαγε τα πολλά κάνει. Εμεί φάγαμε μια φορά 6 γκολ από την Άκη. Δεν έχουν στην Κίμη τον Βοσκαρίδη βασικό να βάζει 2 γκολ. Στο 6-2. Ήταν το τελευταίο του Μπάγκεβιτς. Ναι. Μπορεί και να έμενε ο Μπάγκεβιτς. Ναι. Μπορεί και να έμενε ο Μπάγκεβιτς. Ναι. Και τον έδιωξε. Θα είναι άλλο το μάτς Τετάρτη, πιστέψτε με. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία, φίλε. Το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να το ξαναλέμε. Εννοείται ότι πήρε τεράστιο ρίσκο ο Ζουνίδης, απαντάει και θα τρώγε μπινελίκι. Και φυσικά όλα εννοούνται. Όλα είναι. Αυτονόητα λέμε τα αυτονόητα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το ποδόσφαιρο πρέπει να τιμωρήσει αυτή τη λογική. Κανονικά. Τώρα τι θα γίνει. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πού ο Παναθηναϊκός έγινε καλύτερος με τις χθεσινές επιλογές. Πού έγινε καλύτερος. Πήραν ανάσες αυτοί που παίζουν συνέχεια. Γιατί το σερί ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει με 12 παίχτες, με 13. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή πήγε να διορθώσει πρόβλημα. Και λέει ο Ζουνίδης ότι επειδή θα μας χρειαστούν όλοι μετά, πρέπει να τους ενεργοποιήσω. Αλλά επέλεξε λάθος τρόπο να τους ενεργοποιήσει. Όλους μαζί. Λάθος. Το rotation δεν μπορεί να είναι ολικό. Αλλιώς δεν είναι rotation. Το έχει πληρώσει και πάω αυτό. Με εκτεταμένο rotation σε παιχνίδια. Το εκτεταμένο rotation είναι. Κοίτα. Στη διαχείριση τη σεζόν θα πρέπει να βρίσκεις έναν τρόπο να ενεργοποιήσεις τους πάντες. Εντάξει. Για να έχεις τα αποδυτήριά σου. Ναι. Ο Ουζνίδης έχει το ραφητικό ότι δεν ανέλαβε τον Παναθηναϊκό από την αρχή. Και παρέλαβε ψιλοκαμένη γη. Οκ. Okay. Αυτό που κάνει χθες είναι το πιο μεγάλο λάθος που έχει κάνει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Στον Παναθηναϊκό. Αλλά θα το αναγνωρίσουν ακόμα και αυτοί που δεν το βλέπουν τώρα.
Αν στραβώς Τετάρτη. Ναι, αυτό είναι το κακό. Ενώ είναι λάθος από τώρα. Ναι. Το τι θα γίνει την Τετάρτη είναι μια άλλη κουβέντα. Γιατί είπαμε, όλα κρίνονται από τα αποτελέσματα. Ασκήθηκε η πειθαρχική δίωξη στο Λέτο για το φτύσιμο στον Μάνταλο. Από τα πολλά είπαμε που κάνουν αυτοί οι επιστήμονες μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι. Εντάξει. Οκ. Okay, το λέω επιστήμονες ειρωνικά. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Όχι το ναυτίνεις. Ναι, το ναυτίνεις είναι απαράδεκτο. Αλλά είναι διάφορες κινήσεις, λεγόμενα, ματιές, μπινελίκια. Ναι. Που παίζουν ρόλο, ρε παιδί. Πρέπει να τα έχεις. Πρέπει να τα έχεις σε μια ομάδα. Τα έχουν αυτοί. Αυτό ήταν απαράδεκτο. Okay, ναι, αυτό είναι. Αυτό ξέφυγε. Ναι. Και πρέπει να τιμωρηθεί. Αλλά έτσι είναι το πράγμα. Εσύ τι κάνεις αυτό. Εσύ έχεις πολλά χρόνια να δείξεις τέτοια συμπεριφορά. Γιατί και όταν τη δείχνεις, είσαι κατηγορούμενος. Πάλι από τους δικούς σου. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων. Θα το δούμε την Τετάρτη και να δούμε αν ο ΠΑΟΚ έχει απάντηση σε όλα αυτά. Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Αφού πούμε ότι τηλεφωνικά συμμετέχετε, δηλώνετε το όνομά σας και ουσιαστικά κερδίζετε διπλή πρόσκληση για να δείτε το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκης, λίγο έξω από την πόλη. Εκεί σε μεγάλη οθόνη βλέπετε το παιχνίδι, πίνετε μπυρίτσα, έχετε διάφορους λαχνούς και χρήματα 5 ευρώ για να παίξετε. Έχετε και τη μεγαλύτερη οθόνη ουσιαστικά της πόλης, αρκεί να είστε 21 ετών. Και να δείξετε την ταυτότητά σας όταν θα πάτε εκεί. 2, 3, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια δηλώνετε συμμετοχή και παράλληλα τρέχει και διαγωνισμός SMS-ικός. Κληρώνουμε δύο λαμπάδες, Δημήτρη. Δύο λαμπάδες ΠΑΟΚ. Ναι, από αυτές τις πολύ ωραίες που τις διαφημίζει κιόλας η μπουτίκ και το εμπορικό τμήμα του ΠΑΟΚ. Τέτοιες μέρες τώρα να τις κάνετε δώρο σε παιδιά, βαφτισίμια και να ξεμπερδέψετε με αυτό. FM και ενώ ονοματεπώνυμο λαμπάδα 54526 στις 2 η ώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με την αναδομό. Με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης με τους καλύτερους τεχνικούς για οποιαδήποτε ανακαίνιση. Μπείτε και στο site της εταιρείας, στο Facebook και αναδομό pavlanakenis.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2311-241-508. Σήμερα είναι Δευτέρα και στον Πειρατή έχουμε British Mondays, ο Πασχάλης Καζεβόπουλος παίζει μουσική, η Brew Dog είναι από Βαρέλη 2, είναι ένα δώρο, εξαιρετική ευκαιρία. Τώρα που είναι και μεγάλη εβδομάδα, να βγείτε, να πιείτε μια μπυρίτσα, να τσιμπήσετε κάτι από αυτά που έχει ο Πειρατής, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο beer and rock bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στη Διογένους 17 στην Τούμπα. Έφυγε ο Σταύρος Κόλκας μπροστά στην είδηση ότι ανακαλύφθηκαν κοργοί στα γραφεία Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Πού είσαι, ξέρεις τίποτα γι' αυτό? Κοργοί στα γραφεία Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Για να θα απολογηθείς λίγο. Άλλος ένας διαγωνισμός. Μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook κληρώνουμε γυαλιά ηλίου και ζητήσαμε από εσάς να προβλέψετε το σκορ του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ναι, αλήθεια αυτό. Έχει γίνει και τις προηγούμενες φορές. Πρέπει να είναι πάρα πολλές συμμετοχές γιατί όλοι αυτοί, δεν είναι χαρτάκια. 15 όλοι αυτοί λέει και δείχνει την κάμερα έτσι γιατί. Γιατί τραβάμε και βίντεο. Θα το δείτε. Προέβλεψαν το 3-0. Και δεν παίρνουμε ένα τέτοιο, μια γυάλα να κάνουμε έτσι πιο. Ελένη, σκόρ υπέρ του Παναθηναϊκού είχε. Να γίνει Τζιάννη Φαντίνο. Πρέπει να είχε, ας πούμε, ρε παιδί μου, 1-2. Όχι. 1-2 αποτέλεσμα. Ο πιο απεσιόδοξο τι ήταν. 1-0. 0-0. Το 2-0 στο ΠΑΟΚ Πανιώνιο. Στο όχι, στο ΠΑΟΚ Βέρι. Στο ΠΑΟΚ Λάρισα. ΠΑΟΚ Λάρισα. Στο ΠΑΟΚ Λάρισα. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι 15 ή παραπάνω. Α, 15. 15 άτομα βρήκαν τα κομμάτια. Μόλι Κρίστα 24, έλα τώρα. Και κάνουμε. Έλα, ο Τζιάννη Φαντίνο του. Δεσποινή. Παρακαλώ. Το παιδί, ξέρει ο Μαύρο. Ο κληρώνει ο Μαύρο. Το γατί. Όνομα θα φανεί, όνομα. Ναι, ναι, έχει ονοματεπώνυμο. Για διάβασε, παιδί μου εδώ πέρα. Ξέρει να διαβάζει. Ποιο και. Μέρι Κοσμαδάκη. Γυναίκα έβγαλε. Πάλι γυναίκα βγήκε. Για αυτή η κυρία Κοσμαδάκη προέβλεψε το 3-0 του ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού και κερδίζει γυαλιά ηλίου. Ναι. Αυτά, έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ. Από τα κλήρωση έχει κάνει. Κλήρωση έχει κάνει. Δεν θα πει ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Δεν θα πει αυτά εδώ όλα. Όχι. Όχι. Άλλη θερμοκρασία έχει το χαρτάκι. Δουλεμένη οικογένεια στις κληρώσεις. Ναι. Αυτά. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω. Συγχαρητήρια. Πέτυχες με το χαρτάκι. Διάβασε το χαρτάκι σωστά. Λαμπάδες δεν κληρώνουμε. Λαμπάδες κληρώνουμε μάλλον με άλλο τρόπο. Μέσω μηνυμάτων στο τέλος της εκπομπής. FM γράφεται και ενώ αφήνεται πάω κλαμπάδα και αποστολή στο 545-26. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24.
Δεύτερη ώρα έχουμε τα Alter Ego, τα οποία βρίσκονται στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, αλλά και στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85. Εκεί θα ψωνίσετε τώρα που είναι γιορτές για ένα πολύ ωραίο γαμπριάτικο ντύσιμο, ή αν εσείς γίνεστε κουμπάρος και λοιπά, το ντύσιμο της τελετής. Μπορείτε να ντυθείτε επαγγελματικά αν εκεί που εργάζεστε πρέπει να έχετε ένα έτσι καθώς πρέπει ωραίο κλασικό ντύσιμο. Αλλά δεν είναι μόνο που τα Alter Ego ξεχωρίζουν στα γαμπριάτικα κουστούμια, είναι ότι έχουν και πολύ καλό casual ντύσιμο σε εξαιρετικά εντυπωσιακά χαμηλές τιμές, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα, τα οποία τα βρίσκεται και στο alteregofashion.gr. Με είδη υγιεινής φτύκας πορευόμαστε τη δεύτερη ώρα, πλακίδια και είδη υγιεινής, επώνυμο πλακίδια, ισπανικών και ιταλικών ήχων, Απόλλωνος 3739 στην Καροτούμπα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-905-503. Λοιπόν, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 4, κάποια μηνύματα για να ανοίξουμε και γραμμές, να ακούσουμε εσείς τι πιστεύετε για τον χθεσινό αγώνα σε σχέση και με τον αγώνα της Τετάρτης. Φιλός γράφει, και ο ΠΑΟΚ θα έχει 4 αλλαγές την Τετάρτη. Απλά είναι φανερό πως έχουμε μεγαλύτερο βάθος από όλους. Ο Ίβιτς διαλέγει εντεκάδα ανάμεσα σε από 18-19 παίχτες. Βεβαίως, αλήθεια είναι. Άλλος φίλος, το ότι το μάτς Τετάρτης θα είναι διαφορετικό, το είπαμε. Ειρωνεύεται, γιατί τον κούρασαν αυτές οι βαθιστόχαστες αναλύσεις. Και αν γίνει κάτι θα λένε, σας τα λέγαμε εμείς. Λοιπόν, καλά σαν λαός το πρωτάθλημα στη... Μα πώς με εκφράζεις έτσι. Το παίρνουμε από Σεπτέμβριο. Τόσο καλή πραγματικά. Είναι ειρωνικό το μήνυμα του συγκεκριμένου. Τα άλλα μηνύματα για τις λαμπάδες κτλ. Ανοίγουμε γραμμές για ό,τι εσείς βλέπετε, για όσα σχολιάζονται, για τις ομάδες, για τα ρόστερ, για τη διαιτησία, βεβαίως, που όλοι φωνάζουν. Ο άλλος τόλμησε να πει για ημιτελικούς κυπέλου, μην τυχόν μας ορίσετε διεθνείς γεννητές. Μιλάμε ρε φίλε για θράσος το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Απειλή, μην τυχόν μας ορίσετε τους καλύτερους γεννητές, μην τυχόν θα σας κάνουμε εμείς. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος ακόμα πιστεύει πως μπορεί να παρεμβαίνει στους ορισμούς. Ναι. Πείτε στον κύριο, τον παππού, τον εκπρόσωπο των Ολυμπιακών, ότι άλλαξαν τα πράγματα. Ας τον ενημερώσει κάποιος, δεν μπορεί πλέον να παρεμβαίνει. Δεν μπορεί. Όλα αυτά για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Έτσι. Και αυτός φωνάζει για τη διαιτησία. Φωνάζουν όλοι. Εντάξει. Αυτοί βέβαια δεν έχουν δικαίωμα, οι Ερυθρόλευκοι. Γιατί και φέτος θα μπορούν εύκολα να, θα μπορούν να υποθεί εύκολα ότι τη διαφορά που έχει, αυτή τη μικρή διαφορά που έχει ο Ολυμπιακός, την κέρδισε εκεί, με τους Βασάρες και τους Γκρούτσιδες. Ακόμα θα μπορεί να υποθεί ότι ένα μάτς είναι το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Η διαφορά των δύο είναι αυτό το μάτς. Στους κερδισμένους βαθμούς. 2310-287-888 για τις δικές σας απόψεις για όλα αυτά, ποδοσφαιρικά, διαιτητικά, του κυπέλου, τα αγωνιστικά, τα ρόστερ κτλ. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το διάστημα. Πάμε στους πρώτους φίλους που έχουν καλέσει. Καλημέρα στον πρώτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, καλή εβδομάδα. Πολύ χρήσιμα δώρα, παιδιά, δίνετε. Μια λαμπάδα να ανάψει ο Ζουνίδης ο στήλε χθες. Ναι. Γιατί άμα έτρωγε κάνα 6-7, θα τον έλεγα εγώ αυτό να που δεν μετανιώνει. Και θα τραγουδούσαν μαζί με τον Κλωναρίδη θάλασσες. Γιατί αν στο 15 γινόταν κανένα 0-1 τηλεοφόρο, θα πηδούσαν όλοι μέσα. Αλλά έτσι είναι μια ζωή αυτή. Αν ήταν εμείς ήμασταν στη θέση τους, θα τρώγαμε καμιά 6-7. Θα χτυπούσε σε πλάτες, σε πισινούς και τα λοιπά. Πισινούς, δε φίλε, με συγκινήσεις. Τι να πούμε, είναι μεγάλη εβδομάδα, Σταύρο, κρατιόμαστε. Μεγάλη Δευτέρα σήμερα. Τι να κάνουμε. Σας σκεφτόμουν σήμερα το πρωί, δε φίλε. Γιατί έχω να δω κατσαρίδα στο σπίτι ένα χρόνο. Να ξέρω τους κοριούς στα γραφεία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, εγώ τους έβαλα. Να πω να τους εξοντώσω κιόλας αν θέλω. Εγώ και ο Μαυρίκης, εκείνος που είχε η Νέα Δημοκρατία τότε, ο Μητσοτάκης. Ναι, με το μουστάκι.
Εντάξει, οι άνθρωποι είναι απίστευτοι, έτσι. Ο Βαρούχας βλέπεις τι ωραίος υπερασπιστής είναι, Σταύρο. Ο Κίζας λέει που δηλώνει... Ναι, τον Κίζα δημήθηκε. 12 διαιτητές που το κάνανε αυτό παλιότερα. Έχουμε παίξει 700 ντέρμπι από το 1996 και μετά μεταξύ Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ και έχουν παίξει όλο Αθηναίοι εκτός από ένα μάτς το Σιδηρόπουλο που μας άφησε και με 9. Και είναι παράξενος ο Ίβιτς, ρε παιδί μου, πολύ περίεργος. Δηλαδή είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα. Εν τω μεταξύ είναι ο μόνος, για μένα η πιο ευνοούμενη ομάδα του ποδοσφαίρου είναι η Ξάνθη, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Μια ομάδα με 2,5 τελικές στο μάτς έχει 11 πέναλτι, Δημήτρη. Ναι, έχει πολλά. Θα σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ. Και είναι η ομάδα που μας αδίκησε και στα δύο μάτς. Έτσι, δεν δίνει πέναλτι του ο Βάτσιος στο 89 στο χέρι καθαρά μέσα στην περιοχή στην Τούμπα. Και την λαβή που έκανε ο Λυσγάρας πάνω στον Βρίγιοβιτς στην Ξάνθη. Ναι. Αλλά είναι οι διαμαρτυρόμενοι αυτοί. Και ο ΠΑΟΚ δεν δικαιούται να ομιλεί, ας πούμε. Και έχεις εκεί και τις δύο αθώες περιστερές και ο Μάριος και ο Χρήσανθος, αυτά τα σωματεία, τα αγνά και τα λοιπά. Γι' αυτό δίνεται κλειδαριά, για ζώνη αγνότητας. Είναι πολύ αγνά σωματεία. Μόνο ο ΠΑΟΚ, παιδιά, ο Βρώμικος που έχει καταστρέψει όλο τον κόσμο και σε κάθε άθλημα κάνει καταστημένο. Να, όπως είχε κάνει στο μπάσκετ, θυμάστε. Τότε ο Γιάννης Γιαννάκης, ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο Δουβής, όλοι αυτοί καλοί. Που όταν έφυγαν από το ΠΑΟΚ πήγαν στον Ολυμπιακό και πήραν τα πρωταθλήματα. Ή δεν ήταν στον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν στον ΠΑΟΚ, όχι. Α, δεν ήταν. Αχ, συγγνώμη, ρε Σταύρο, μπερδεύτηκα. Ξεχνάω, περνά τα χρόνια. Περνά τα χρόνια, φίλο. Περνά τα χρόνια, γερνάμε, να τι ακούμε. Θυμήθηκες και το Μαυρίκη, σίγουρα περνά τα χρόνια. Το Μαυρίκη. 30 χρόνια είχε. Θυμάμαι και του Πανιωνίου. Είναι και η ΕΚΟ εκεί, πώς δειράζουν τα τουμάνια. Πώς δεν θυμήθηκες το Μαυρίκη του Πανιωνίου. Βέβαια, εντάξει, τι να κάνουμε. Τίποτα, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι αυτό που είπε ο Άκης είναι όλη η ουσία. Ότι όταν επιλέγεις για να χάσεις, το πιο πιθανό είναι να ξαναχάσεις. Η ομάδα έδειξε ότι το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι έχει ξανά τη συνοχή και έχει τα τρεξίματα. Και νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να βγάλουμε το καπέλο και να ζητήσουν έτσι και κάποιοι συγγνώμη για το Σάκοφ, έτσι, ο οποίος αποδεικνύεται παίχτης κλειδί σχεδόν σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια. Και έχει σκοράρει φέτος, νομίζω όσα γκολ θα σκοράρουν ο Κάτσε, ο Κάνιας και ο Τσίμερος όλη την καριέρα μέχρι να τελειώσουν. Ναι. Πώς είναι ο Σάκοφ, ο Κάτσε όταν έπαιζε, έβαζε γκολ. Έβαζε δύο. Τη χρονιά ο άλλος έχει ήδη 7. Κάτσε, πώς έχει ο Σάκοφ. Ο Σάκοφ έχει 7. Έχει βάλει 3 στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελο και 1 ή 2 στο... 3 στο κύπελο μάλλον και 1 ή 2 στην Ευρώπη. Ναι. Είναι πολύ αθόρυβος παίχτης και είναι απλά έχουμε το κουσούρι. Πρέπει όλοι να είναι σπίτι Γκονζάλες, μη τυχόν και είναι και κανένας αργός. Τα ίδια άκουγε ο Ίβιτς, φίλε. Εδώ τον Ίβιτς πήγα να φάνε, ρε, τον Παλάφα, μου λες εσύ. Ο Παλάφας, φίλε, έβαζε γκολ σε όλα τα τέρμπι. Τον Ίβιτς δεν τολμήσανε, τον τρώγανε. Ας βάλουν να δούνε τα highlights του 2009-10, τα γκολ του ΠΑΟΚ. Και αν δεν είναι πάνω από το 80% στις φάσεις μέσα ο Ίβιτς, ας πρέπει να βρεθούν. Είχε 10 γκολ, 10 ασίστηκε. Έγινε, καλημέρα. Κάστε καλά, παιδιά. Γεια σας, καλημέρα. Πάμε. Επόμενος. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε. Καλά, μια χαρά. Θυμηθήκαμε ότι φάγανε τον Παλάφα τα λαμόγια. Ξεκάθαρα, φίλε. Μετά τις ήττες δεν βγαίνετε. Μόνος είναι και... Φίλος και αδερφός από Άρτα. Έχει και ανταλλακτικό, το ξέρετε αυτό. Ξέρω, τον μπέρδεψα προχθές. Θα μπορούσαμε κάλλιστα τότε να είχαμε πάρει και τον Κώστα και κάθε φορά που θα παίρνει κάρτα στην προθέρμανση του Σωτήρης να τον ξαναβάζαμε τον Σωτήρη μέσα και να λέγαμε τον Κώστα. Το έχουμε κάνει με Ιμπραήμ και Χωσάμ Χασάν αυτό, να ξέρεις. Είναι το backup. Είναι, δεν με γνωρίζω, δεν τους ξεχωρίζεις. Ναι, εννοείται. Εγώ την πάτησα που τους ξέρω 10 χρόνια. Τι 10, ρε. Και ο αστικός, ναι, 15. Και ο αστικός μύθος λέει ότι ο αδερφός του ήταν τεράστιος μπαλαδόρος, λέει, αλλά είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Και τεράστιος μπαλαδόρος, δηλαδή πιο μπροστά, δεκάρι δηλαδή έπαιζε αυτός και... Άρα, εδώ και εγώ μας και τον Παλάφα θα λέμε τώρα. Με το σύνδεσμο φιλάθλων. Τι να πούμε, ρε Μητσοκάτι, τώρα συγγνώμη. Τι να πούμε, ότι πήγε ο ΠΑΟΚ. Όλο μετά από νίκες βγαίνεις εσύ. Πάντα βγαίνω εγώ και μετά από νίκες μετά που είσαι. Από ισοπαλίες. Από ισοπαλίες. Δεν βγαίνεις. Αναλόγως, αν είναι ισοπαλία. Εντός ή εκτός. Που έχουμε ισοπαρίσει, ξέρω εγώ, τη Σάλκη ή τη Φιωρεντίνα, βγαίνω. Λοιπόν, τι να πεις τώρα για χθες. Μπήκες μέσα και... Ότι και πάλι ήσουν κακό στο 45-60. Να μου δεις βρω εγώ πέντε κακά. Συγγνώμη, θα λέμε χαζά τώρα. Θα λέμε χαζά τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω.
Και λέει, δεν ξέρουμε ότι μεθαύριο ο Παναθηναϊκός, δεν το ξέρει ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, ότι ο Παναθηναϊκός στη βασική του θα παίξει μεθαύριο και δεν το ξέρει και χθες. Δεν ξέρει ο Παναθηναϊκός ότι... Κάτσε. Όλα τα γνωρίζουν. Όχι. Ας το πάω, γιατί το σκέφτηκα. Ο Πέδρο Ενρίκε. Ναι, μάλιστα. Δεν θα πει. Γνωρίζει ποιοι είναι οι βασικοί και ποιοι οι αναπληρωματικοί Παναθηναϊκού. Αν έχει κάτι να δει σιγά τον Τέρμι, την ΑΕΚ, ωραία, δεν έκατσε, το πούνε. Ο Κρέσπο γνωρίζει τι είναι στην Μπέργκ. Τον έχει παίξει Κρέσπο, μόνο μια φορά. Εγώ θέλω να δω τι θα γίνει και με τον Βαρέλα. Γιατί πιστεύω ότι το αλλού στο πάω, να αλλού στο πάω εγώ. Αλλού στο πάω εγώ. Ναι, μωρέ, εντάξει, ο Σάχοφ ξέρει τι θα βρει με το Λέτο απέναντί του τον Τετάρτη. Τι μπορεί να του κάνει αυτό. Ο Λέτο δεν θα μπορεί να μην παίξει καν. Ρε φίλε, είναι ιδιαιτερότητες. Είναι ιδιαιτερότητες. Δεν έχουν τις παραστάσεις. Δεν είναι ελεύθερες. Ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα στο να πιέζει διαιτητές. Ναι, ωραία, εντάξει. Αν παίξει Σιδηρόπουλος θα μου δούνε μη σου πω τι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, έχω καλύτερη ομάδα στον Παναθηναϊκό. Πιο γυμνασμένη, πιο ποιοτική και πιο δουλεμένη. Ένα πράγμα δεν ξέρω ότι θα παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ και είναι η νοοτροπία. Αυτό. Πού κρίνεται το ντέρμπι. Κράτα. Οι τελικοί που κρίνονται. Ούτε αυτοί έχουν καμιά σοβαρή νοοτροπία. Δύο βαθμούς ξεκίνησαν παραπάνω στα play-off πέρυσι και εγώ με 25 τραυματίες και τους πέρασα και τους έκανα και πάλι. Μπερδεύεσαι. Άλλο το ρόστερ του ΠΑΟΚ πέρυσι. Ναι, αλλά ξεκίνησαν ή δεν ξεκίνησαν με δύο βαθμούς μπροστά. Αυτό σου λέω. Τι μου λες, ποιο το ρόστερ. Τραυματίες μέχρι τελευταία στιγμή χάσαμε το Μισταγκίδη με στο Πανιόνιο. Τέλος πάντων. Όχι, μακάρι να έχεις δίκιο και μακάρι το ότι δεν έχεις προσωπικότητες να μη σου στοιχήσει. Εγώ θα πω αυτό που λέει αυτή τη στιγμή το 100% των παοξίδων. Όχι το 99%. Δεν φοβάμαι τον Παναθηναϊκό, φοβάμαι τον ΠΑΟΚ. Ένα μπράβο. Ναι, δηλαδή, τι να φοβηθώ τώρα ότι θα. Έχω, σου λέω, καλύτερη ομάδα, πιο δουλεμένη από το καλοκαίρι, πιο ποιοτική, με πιο ποιοτικούς παίκτες μέσα στο σύνολό τους. Τι να φοβηθώ, μια καλή ομάδα. Δεν νομίζω. Γιατί και ο ΠΑΟΚ τόσα χρόνια έχει πάει σε αμέτρητους τελικούς. Κυπέλλου. Δεν είναι κάτι που έχει στερηθεί ο ΠΑΟΚ την πρόκριση τελικό. Τίτλους μπορεί να έχουμε, αλλά σε πρόκριση τελικό έχουν πάει σε 17 άσμους, έχουν πάει. 18. Στην Αθήνα οι περισσότεροι. Με πόσο έχουν πάει. Πάντως πήρες φέτος τα 4 μάτς με τους Αθηναίους, βάζω και τον Πανιόνιο. Μέσα χωρίς να δεχθείς γκολ, αλλά τα έχασες και τα 4 στην Αθήνα, ε. Αυτά. Ναι. Έχοντας βάλει γκολ. Έβαλε, Ολυμπιακό. Ναι. Για μένα. Έχοντας καλύτερη ομάδα, συμφωνώ. Έχοντας καλύτερη ομάδα. Αλλά τα χάσει και τα 4. Ναι, ωραία, εντάξει. Είναι ιδιαίτερα το. Ειδικά του Παναθηναϊκού. Ήταν πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Έρχονταν μετά από ατρόμητο, κάτι ανακαμψούρες. Ναι. Τότε δεν είναι το ίδιο τώρα. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι το έκανε επίτηδες αυτό που έκανε με τη Λάρισα, ειδικά μετά τη διακοπή. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ διάλεξε που θα προτσάρει. Δεν είναι τυχαίο ότι μπήκε και βρήκε τρεξίματα. Έκανε το rotation αλλού. Δεν περίμενε αυτό το μάτσο να το κάνει. Αυτό ήταν το λάθος του Παναθηναϊκού. Ο Τσίμερο, για παράδειγμα, αυτό που μου κάνει χθες, που είναι απίστευτος, που κάνει στον Ατρόμητο, τρεις μέρες μετά από Λάριστα που ο ΠΑΟΚ ήταν. Καλά, δεν έπαιξε αυτός βέβαια. Αλλά που ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ χαλαρός κτλ. Και η ομάδα αρχίζει και πατάει πάλι όλα τα εκατοστά του κορταριού ξανά. Νομίζω ότι είναι και επιλογή ότι τη Λάρισα πάμε να την πάρουμε όπως και να είναι, αρκεί να φορτσάρουμε όπως και να φορτσάρουμε και με rotation, και μετά μπαίνουμε για Ατρόμητο, ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο, παρόλο που είχαμε αλλαγές και με Παναθηναϊκό και τώρα, και θα σας πω και κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός θα πιέσει τα πρώτα 20-25 λεπτά. Μετά ο Παναθηναϊκός θα αδειάσει. Ας προσέξουμε αυτά τα πρώτα 20-25 λεπτά, 30, τι νοοτροπία θα έχουμε. Ειδικά τα center back και τα half. Ναι. Στο κράτημα της μπάλας, ο Γλύκος που θα πάρει πολλές φορές την μπάλα μπορεί να την πάρει στα πόδια του, να πατάρει σωστά, μην τα μιλάω, από εκεί και πέρα. Έχει μειωθεί το ρίσκο, άμα βλέπεις ακόμα και έχουν αυξηθεί τα βολέ. Πολλές φορές ξεκινάει με βολέ αντί να ξεκινήσει με πάσα. Ο Μπρίκης το κάνει. Και ο Γλύκος, και ο Γλύκος. Και ο Γλύκος θα έχει μειώσει τις πάσες. Ναι, εντάξει, καλά. Εντάξει, αναλόγως και το παιχνίδι. Στο λεωφόρο ήταν το ίδιο. Και ξεχνάνε όλοι το κάτι έτσι που βγαίνουν και λένε, τραγουδάνε με την Παναθηναϊκή. Και τους ακούω εγώ και γράφουν και τα λοιπά. Δεν τελειώνει Τετάρτη. Έχουμε και άλλο. Ναι. Θα περάσει και από εδώ. Ναι. Δεν είναι μόνο η Τετάρτη. Μεγάλο πλεονέκτημα, μεγάλο είναι. Από την Κύρωση το λέγαμε ότι είναι το δεύτερο εδώ πέρα. Εντάξει.
Εγώ θα δείξω την Τετάρτη, θα σε δει. Εντάξει, θα τα δείξω την Τετάρτη, αλλά θα σου ξαναβρω εγώ. Έγινε. Θα ξαναβρω κι άλλη φορά. Έγινε, καλά μεσημέρι. Γεια σας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τι, διάλειμμα πάλι. Δεν είναι πρέπει να κάνουμε, πήγε δύο παρά. Έλα, ρε, Χριστού. Να τηρήσουμε το κλόκι. Σε παρακαλώ. Τι, και ώρα. Και ώρα. Είναι. Πω. Έλα. Ερχόμαστε με διαιτητές. Με διαιτητές. Βγήκαν οι διαιτητές του πρώτου ημιτελικού. Παναθηναϊκός, κάτσε λίγο να το διαβάσω από την αρχή. Η αγωνία κορυφώνει. 12 Τετάρτου πες. 12 Τετάρτου στις 7. Απόστολος Νικολαίδης, γήπεδο. Ναι. Γηπεδούχος ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Φιλοξενούμενος ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Διαιτητής Αναστάσιος Σιδηρόπουλος. Δωδεκανήσου. Δωδεκανήσου, ωραίο κάστρο. Αλφα βοηθός Ευθυμιάδης Δαμιανός του Συνδέσμου Διαιτητών Πιερίας. Νομίζω είναι Παναθηναϊκός αυτός. Της εξωτικής Πιερίας. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Διεθνής βοηθός. Και Χρήστος Μπαλτάς. Αυτό εδώ δεν ακούγεται καλό σαν επιθέτω. Είναι καλός βοηθός όμως. Γενικά. Ο Μπαλτάς. Δηλαδή πώς τον κατεβάζει τη σημαία. Και όμως φίλε, είναι το αντίθετο από αυτό που γράφει. Το όνομα, το, όνομα του. Το όνομα του. Από την Αχαΐα. Τέταρτος διαιτητής, ο Βάτσιος από την. Ο δίκαιος Αριστίδης Βάτσιος. Αριστίδης Βάτσιος από την Δυτική Αττική, κάπου αυτό είναι εκεί. Έχουμε και λέμε. Στο άλλο παιχνίδι. Μια μέρα αργότερα. Μια και μέρα μισή αργότερα, ώρα μετά, γιατί αυτό. 7.30, ό,τι θα το θέλετε. Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο οποίος. Δηλαδή μετά τα όσα πέτυχε στην Επανάσταση και κατάφερα να του δώσουν ένα γήπεδο το οποίο είναι, τον κάνει αντιπαθητικό σε μια τεράστια μάζα ανθρώπων. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός που είναι γηπεδούχος φιλοξενεί την ΠΑΕ ΑΕΚ με τον Παπαπέτρου Αναστάσιο του Συνδέσμου Διαιτητών Αθηνών. Μπράβο. Δημητριάδης Μακεδονίας ο ένας βοηθός. Ο Λάζαρ, Κούλα Χασάν Ξάνθης ο δεύτερος. Ο Καραντώνης είναι ο τέταρτος. Ο δεύτερος βοηθός είναι. Ο Καραϊσκάκης. Mm-hmm. Ξέρεις ότι έχει πει και την ατάκα με το που έμαθε ότι θα γίνει το όνομα, θα δοθεί στο γήπεδο αυτό του Ολυμπιακού. Είπε και τη φράση που λέει: όταν γυρίσω θα σας. Ναι, αυτό. Δηλαδή. Ναι, μην εκεί, εκεί το γράφει. Ναι. Αν το κάνετε, όταν γυρίσω θα σας. Ναι. Ανοιχτές οι γραμμές. Ναι, ναι, ναι. Να πάρουμε, γραμμέ, εδώ, πάμε, πάρουμε μια γραμμούλα. 2-3-11-2-3-10-2-87-8-8-8. Μπορείτε να καλείτε. Παραλαμβάνω για όσους συντονίστηκαν τώρα με το Λίμπερο 107,4 και με το κόνσεπτ του ΠΑΟΚ 24 το ραδιοφωνικό. Ναι, ναι. Διαιτητής αναμέτρησης Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι ο Σιδηρόπουλος. Βοηθή Ευθυμιάδης Μπαλτάς. Τέταρτος ο Βάτσιος. Πολύ ωραία. Συγκινητικές στιγμές. Κληρώνουμε μια λαμπάδα. Δύο λαμπάδες. Δύο λαμπάδες. Από μία, ναι, δηλαδή. Από μία, δύο, ναι, άτομα. Επίσης, σας ανοίγουμε την πόρτα στο καζίνο για να δείτε στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης των Βαλκανίων το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ της Τετάρτης. Καλέστε στο 2310-287-888 και είναι δωρεάν η είσοδο στο θέατρο Βεργίνα για σας, την παρέα σας, ξύδια, τζάμπα κτλ. Καλείτε λοιπόν στο 2310-287-888 και ενημερώνατε την γλυκίτα τη Μαριλής για την πρόθεσή σας να παρακολουθήσετε στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης στο θέατρο Βεργίνα. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ας πάρουμε μια γραμμούλα ακόμη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται? Καλά. Πάρ' το μικρόφωνο λίγο πιο κοντά. Πιο κοντά. Να το βάλω. Πάρ' το λίγο. Βάτω στο στόμα σου. Τώρα ακούγεται καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Άμα το πάρεις στο στοματάκι σου μια χαρά ακούγεται. Έλα. Για λέγε. Λοιπόν, καλοποιημένο είναι. Κοίταξε, καταρχάς, όταν γυρίζω θα σας συντρίψω είναι. Ναι. Ναι, δεν κάνει λοιπόν καλή ρήμα. Όταν γυρίσω πρέπει κάτι με ίσο να... Δεν πειράζει, δεν πειράζει παιδιά, δεν πειράζει. Έχει πει ο Βασίλης Παπακουσταντίνος. Όταν θα γυρίσει θα δούμε, πάμε πάλι. Τώρα, ναι, θέλω να πω ότι η ομάδα για πρώτη φορά μετά από χρόνια πέτυχε το πρώτο της στόχο. Ποιος είναι αυτός? Ποιος? Έλατε. Γιατί εγώ δεν είδα κάτι να πω. 5 βαθμούς από τον πρωταθλητή και όχι 35 με μείον 3. 6 δεν έχουμε τώρα. Ναι, 6. 6 με μείον 3, μείον 3, ναι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε έχει πετύχει τον πρώτο του στόχο ήδη. Έκλεισε πολύ ψαλίδα, εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Έκλεισε πολύ. Χάσαν οι άλλοι 500 βαθμούς στο δεύτερο γύρο. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδιά, χάσαν γιατί έστωσε η ΚΕΔ. Αυτό είναι η επιβεβαίωση. Το σημαντικό είναι ότι άλλες φορές λέμε δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι.
Το βασικό λοιπόν είναι ότι αυτή τη φορά και για πρώτη φορά μετά από χρόνια κάνουμε πρωταθλητισμό. Και αυτά τα αυτοκίνητα περάσαν από δίπλα στον πρωταθλητισμό πρέπει να κάνανε. Πού είσαι, σε κόντρες, πουθενά, εθνική οδό. Τι είπες να βάλεις στο στόμα το μικρόφωνο, φίλε. Ναι. Μηχανάκι είναι, ρε παιδιά, μηχανάκι ήταν. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι στην εξέλιξη, επειδή μπορούμε να τα έχουμε όλα και είναι σίγουρο ότι είναι δύο οι στόχοι ακόμα, δεν είναι απαραίτητο όμως να πρέπει να μας πιάνουν και από το λαιμό. Δηλαδή, για μένα κυριότερα πρέπει να ρίξει την προσοχή του στο κύπελο, στις μέσες της εβδομάδας και μετά το δεύτερο βήμα να είναι το επόμενο. Γιατί? Γιατί το έχει κάνει πολλές φορές, έχει καταφέρει πάρα πολλές φορές να κερδίσει τα τρία ή τα τέσσερα από τα πέντε που χρειάζεται για να μπορέσει να πάρει τη δεύτερη θέση. Οπότε αντί να παλεύουμε τρία και τέσσερα, και στην ακρίβεια τώρα έχουν μείνει μόνο δύο, έτσι, δύο παιχνίδια δεν έχουν μείνει. Ναι. Εντάξει, αντί να παλεύουμε για αυτά τα δύο, μπορούμε πολύ εύκολα να παλέψουμε μέσα στα υπόλοιπα που ακολουθούν και τελειώνει η ιστορία. Η προετοιμασία έχει γίνει πολύ καλή. Για μένα αυτά τα δύο παιχνίδια που προηγήθηκαν της Κυριακής και της προηγούμενης Τετάρτης ήταν η προετοιμασία και έχει γίνει καλά και από εδώ και πέρα ελπίζω να εξελιχθεί ομαλά το πράγμα όπως φαίνεται. Γεια και χαρά σας. Γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Ας πάρουμε μια γραμμούλα ακόμη. Καλησπέρα σας. Ντροπαλός ακροατής. Ξέρεις δεν μπορούμε ντροπαλός εδώ, Άγγι. Τι ωραία φωτογραφία βάλαμε τον Κυρκύρη, ρε φίλε. Ο Κυρκύρη εδώ είναι γαμπρός για γαμπρός. Τι το έκανε. Είναι τραγουδοποιός, το νέο CD του Κυριάκου Κυριάκου. Τι ανέμενος. Δεν του λείπει μια κιθάρα. Τι. Μια κιθάρα του λείπει. Ο πρώην αριστερός γιάπης που αγναντεύει το μέλλον από μια πιο τεχνοκρατική άποψη. Ναι. Κάθε στα 20 σου πρέπει να είσαι αριστερός. Ναι, στα 40 σου, έτσι. Μα αν στα 20 δεν είσαι αριστερός, σημαίνει ότι δεν έχεις καρδιά. Ναι. Αν στα 40 σου είσαι αριστερός, πάει να πει δεν έχεις μυαλό. Ναι. Οπότε αυτά πρέπει να αλλάζουν. Ναι, αυτό, το... Ένας πρώην αριστερός νομίζω ότι έτσι κάπως μπορεί. Ακριβώς αυτό, φίλε. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί δεν υπάρχει Πασόκ, φίλε. Γιατί υπήρξε, πέρασε, δεν ξέρω υπήρξε, αν υπάρχει ναι, ακόμα. Δηλαδή, όταν υπήρχε Πασόκ, μπορούσε φίλε, να είσαι και στα 20 και στα 25 και στα 30. Τώρα πώς το είπαμε το Πασόκ. Συμπαράταξη, δεν ξέρω. Άντε στα διάλα. Να σου πω κάτι όμως. Για να μπορέσουμε να υπάρξουμε εμείς αυτά που γίναμε, έπρεπε κάποιοι άνθρωποι σαν αυτό που δείχνει τώρα η τηλεόραση να θυσιαστούν. Για να γυρίσει ο ήλιος. Ο πράσινος θέλει δουλειά πολύ. Δες τον οπότε το παιδί μας. Ο Άκης, ναι, δες πως τον κατάτησαν οι αλήτες. Ντροπή σας. Γι' αυτό και θα κάνουμε τελετή υποδοχής τους στη Θεσσαλονίκη. Θα κάνουμε ένα πάρτι. Και δεν κάνεις στο Σαράδον ένα πάρτι, Άκη. Δεν έχω πασοξίδες καθόλου. Δεν είναι το target group μου. Σε άλλα ψυχαγωγικά κέντρα συχνάζουν οι Πασόκοι. Εντάξει, ρε φίλε, μια αναβίωση του παλιού καλού Πασόκ. Δηλαδή τα φοράμε. Ό,τι αγαπήσαμε, Σταύρο μου, ήταν Ξανθό και Πασόκ. Αυτό ακριβώς. Η μεγάλη αλήθεια της ημέρας. Τεράστια. Τέλος πάντων, πλησιάζουμε. Τα κορίτσια μας εδώ, άμα πείτε, θα δείτε. Εδώ. Τι ωραία κορίτσια έχουμε στο βόλεϊ, ρε. Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε. Α, αυτό σου λέει να δείτε. Ναι, συγχαρητήρια στα κορίτσια. Μπράβο στα κορίτσια. Έχουμε πολύ καλό επίπεδο. Το έχουν τα κορίτσια μας. Γλυκύτατες. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Με το πρωτάθλημα εκεί το πήραν κιόλας. Το πήρα, τι το καταχαρίσουν, ναι. Αμυρίδης είναι εδώ. Ο οποίος δεν έχω χαμογελάει ποτέ. Εντάξει. Εντάξει, τώρα εκεί ναι. Δεν ήταν φωτογραφία τρελού χαμόγελου, αλλά. Εδώ μπορεί να είναι το πιο χαμόγελο που τον έχω δει σε φωτογραφία. Ναι. Γιατί να χαμογελάει, ο άνθρωπος συνήθως πληρώνει. Αυτό. Πού είναι χαμογελάει. Χαμογέλα λίγο. Άμα είστε λες συνέχεια, δώσε και δώσε. Αλήθεια είναι αυτό, φίλε. Πολύ δώσε. Πολύ δώσε πέφτει. Γι' αυτό σου λέω. Τι να κάνεις, αυτή την ομάδα έχουμε κάποιους παράγοντες που είναι στο δώσε. Στο δώσε όλη την ώρα. Στο πάρε. Υπάρχουν κάποιες άλλες ομάδες που. Σα παίρνουν κάτι πλακέτες. Το δώσε είναι λίγο. Α, ναι, καλά, εντάξει αυτό. Έχει δώσει ο άλλος κάποια 500 χιλιάρικα και λέει να πάρει την πλακέτα. 7 ευρώ κάνει αυτή την πλακέτα, ξέρετε. Και σου λέει, παιδιά, καλύτερα να μην τη δίνατε κάνε. Αλλά πιάνει αυτό λίγο στην οικογένεια, στο σπίτι, στη γυναίκα. Έτσι, λίγο το χρυσόνι το χάπι. Η γυναίκα, τα 500.000 και ξέρετε, τα έκανε. Αυτό σου λέει, ναι, αλλά.
Δεν έχω δει σε άλλες ομάδες γενικά να έχουν χωρίσει καρέρα στον τελευταίο γυρασί. Θυμάσαι μια εποχή. Οι καλλιτέχνες λείπουν. Θυμάσαι μια εποχή που είχαν ξεμείνει από πλακέτες στην Ομαρχία. Γιατί ήταν. Ψωμιάδη. Ναι. Ήταν έτσι η πολιτική αυτή, ότι με την πρόσφυγα και κλειδιά. Ο Ψωμιάδης είχε τις πλακέτες, ο Παπαγεωργόπουλος είχε τα κλειδιά. Έδινε τα κλειδιά της πόλης. Έχουμε γραμμή. Πάμε στο φίλο. Ναι. Καλησπέρα. Πώς χαχανίζεται ρε κουφάλας μετά από ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ναι, ωραία είναι αυτό, ωραία είναι αυτό. Τι να χάσαμε πουθενά. Όχι. Πουθενά. Όχι ρε. Στο μπάσκετ κέρδισες, έχασαν οι άλλοι, ανέβηκες τέταρτος. Στο ποδόσφαιρο τους έκανε καβαλέ. Εδώ να τη συμπαράστασή μας. Ναι. Για την πορεία των παικτών του Άρη. Δεν τζοπείς πράγματα αυτά, ένα ιστορικό σωματείο. Ρε, ακόμα και στο εφηβικό τους κέρδισες, τι λες τώρα. Εντάξει, αυτό ήταν το φυσιολογικό. Αλλά εδώ λέμε τώρα ότι καλό είναι αυτά να μην γίνονται. Δεν υπάρχουν φυσιολογικά, ρε. Έτσι πρέπει να τους πατάς. Πω, επιθετικότητα. Αθλητισμός είναι, σε παρακαλώ. Και λες εμάς κουφάλα. Λες εμάς κουφάλα. Πρέπει να τους πατάς. Νεαρά παιδιά παίζανε. Δεν είναι, είναι ντροπή πράγματα αυτά. Δεν έχει αλλά άμα χάναν τα δικά μας. Δεν έχει νεαρά, ξενεαρά. Δεν μου λες. Έλα. Τετάρτη τώρα τι θα κάνουμε. Στην Άση Μπίλιου πήρες, ρε. Πήρες κανένα 0,90 μπροστά. Όχι ρε, πώς το βλέπεις το παιχνίδι. Εντάξει, θα είναι διαφορετικό. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με τον ορισμό του διαετή, νομίζω ότι είναι πολύ καλός. Στο χειροκρότημα θα φανεί, είναι ορθολογικός ορισμός. Έτσι. Και άμα χτύπα ξύλο κάνει κανένα λάθος, κατά μας θα είναι ανθρώπινο, δεν θα είναι τέτοιο. Εγώ έτσι πιστεύω. Γενικά όταν η κουβέντα δεν πάει στο διαιτητή με το παιχνίδι, είναι καλό για το παιχνίδι. Έτσι, μπράβο. Σωστό. Σωστά τα λες. Τώρα, θα δούμε σίγουρα αλλαγές παιχτών, έτσι. Εγώ αυτό πιστεύω. Εννοείται, δεν παίξουν ήδη. Ήμασταν πολύ soft για εκτός έδρας παιχνίδι στο χθεσινό. Δηλαδή, δεν μπορείς να βάλεις το ίδιο σχήμα και τον Ουάρντα και τον Μπέλκα και τον. Κατά και τον Κλάου σίγουρα. Ο Κάνιας σίγουρα θα μπει. Ο Τζάλμα παίζει γιατί και αυτός είναι. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Εγώ θέλω πάντως ρε φίλε σκυλιά του πολέμου στο κέντρο. Δηλαδή θέλω κάτσε αγέλαστο, αγέλαστος ρε, που αντέχει και στο ξύλο και δίνει και Κάνιας. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι, είναι δύσκολο τι θα επιλέξει. Εγώ θα ήθελα να σου πω σχέρω. Κάτι. Έλα. Για μένα, παραδείγματος χάρη, ο Πέλκας έχει οριμάσει πολύ σαν παίκτης. Ωραία. Και τακτικά και αμυντικά γυρνάει, κόβει και δημιουργεί. Άσχετα αν θα πάει το παιχνίδι, θα τον βολέψει ή όχι για να κάνει goal assist. Σε αυτό το παιχνίδι ποιον βάζεις, τον Μπέρκα, τον Μπίσεσβαρ ή τον Τζάλμα? Τον Τζάλμα. Για ποιο λόγο? Πιο γιατί αγκρίσιο. Αντέχει πιο πολύ, πιέζει και πιο πολύ. Τι δημιουργεί όμως, ξέρεις τι ωραίο θα είναι ένα γκολάκι εκεί. Ειδικά στην κόντρα. Ξέρεις τι ωραίο ένα γκολάκι. Στην κόντρα είναι καλύτερος και ο Πέλκας και ο Μπίσεσβαρ. Θα δεις πώς θα σου πάει το παιχνίδι. Γιατί παιδιά αυτοί θα μπουν φουριόζοι. Εντάξει και θα πας με 4-3-3. Φουριόζοι θα μπουν, τι θα κάνουν, θα τρέχουν στη γαδά. Το θέμα είναι το κέντρο να καλύψεις για να μην βγουν παλιά στον άλλον. 4-3-3 θα παίξει, εννοείται. Γιατί ο Μπέρκ είναι, είναι κίνδυνος μεγάλος. Ο Μπέρκ είναι ο Μπέρκ. Ωραία. Και εσύ έχεις κινδύνους. Αυτό σου λέω. Πώς εκμεταλλευτείς. Η κάθε ομάδα έχει τα ατού της. Εσύ πρέπει να βρεις το θράσος να τους κάνεις φάσεις. Εγώ θα ήθελα να τους αγχώσεις, να φέρεις, να εκμεταλλευτείς τη μουρμούρα που έχει φέρει το χθεσινό. Γιατί αν έτσι όπως έγινε χθες, ξεκινήσει το παιχνίδι στη Λεωφόρο, πιέσει κάποια πεντάλεπτο Παναθηναϊκός, το ισορροπήσουμε εμείς και τους κάνουμε μια-δυο φάσεις, εκεί να δεις μουρμούρα. Αυτό ισχύει που λες. Και εγώ δεν τρώω παπά ότι δεν υπάρχει και καμιά μουρμούρα. Μπορεί να μην βγαίνει προς τα έξω. Αλλά στο 0-1 να σου πω πώς βγαίνει. Μουρμούρα υπάρχει και στο 0-1 έφαγε το κεφάλι του, άστο. Σίγουρα. Αλλά θα μ' άρεσε και ο ρόμβος παιδιά εμένα στο κέντρο. Έτσι, εγώ λέω τώρα αυτό που σκέφτομαι την άποψή μου. Δεν είναι μακριά το 4-3-3 από το ρόμβο, ρε. Να γυρνάει δηλαδή. Μπορεί το εξτρέμ σου τα εστέρω να κλείνει μέσα. Ρόμβος είναι. Έτσι και ο Άρντα χθες ήταν θετικότατος. Και ο Πέλκα και ο Ερίκη κλείνουν πολύ μέσα. Και ο Πέλκα χθες δηλαδή. Ο Πέλκα. Και ο Πέλκα χθες από την Ολίκη, ναι. Ποιον, δεν άκουσα για την Ολίκη, βέβαια. Τον Πέλκα τον έκανα αντί για Πέλκα. Όχι, Πέλκα. Στην ονομαστική. Εγώ στο γήπεδο ήμουν έτοιμος να πηδήξω μέσα να τον βγάλω μόνος απ' έξω. Όταν δεν δίνει εκεί την παλιά στον κλάσ που περίμενε. Δεν έχει καλή γωνία να πλασάρει, εσύ. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό. Μια χαρά γωνία έχει, αλλά. Καλά έκανε και πλασάρει, αλλά ήθελε να το κάνει αεροπλανικό κατά πάνω. Εντάξει ρε Λεβέντες,
Έλα, έγινε. Έγινε. Φιλιά. Έλα, έλα, γεια. Θεϊκή. Έχουμε γραμμή. Θεϊκή δήλωση χθες στις. Μην κάνετε άλλο γιατί έχει πάει και δύο. Ναι. Στις συνέντευξη τύπου του προπονητή του Ηρακλή. Φοβερό κλείσιμο. Και η διοίκηση αυτή πρέπει να τα προσέξει λίγο τα παιδιά. Γιατί έρχονται γιορτές. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες αυτή τη στιγμή στη Super League. Δεν έχουν δώσει ούτε το δώρο και γενικά δηλαδή θα κάνουν Πάσχα ποδοσφαιριστές επαγγελματίες με τρομερά οικονομικά προβλήματα. Ξέχωρα από την αντιπαλότητα. Ναι. Ναι, ας πούμε λίγο. Τι? Ατρίδης. Πάμε στον Ατρίδη. Γρηγόρη, καλησπέρα. Από ποια πόλη μας καλείτε? Καλησπέρα. Τι έγινε? Η Καλαμαριά. Δεν είναι το διεύθυνση γιατί κυδεύουμε παραπάνω. Ναι. Θα έπαιρνα για τη λεγεφορική παρέμβαση, αλλά. Εντάξει, έχετε πολύ κόσμο, οπότε δεν μπορώ να πάρω σειρά. Εγώ παίρνω για ρεπορτάζ. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι πολύ καινούργιο, πολύ ιδιαίτερο. Απλά λογικά σήμερα θα έχουμε την επισημοποίηση της μεταγραφής του Λιμνίου στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ο ποδοσφαιριστής είναι στην Θεσσαλονίκη. Υπήρχε η σχετική πληροφόρηση τις προηγούμενες ημέρες. Όντως είναι εδώ. Θα περάσει σήμερα τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Mm-hmm. Και αν όλα κυλήσουν ομαλά, είναι πολύ πιθανό σήμερα να υπογράψει και το νέο του συμβόλαιο. Έχουμε την πληροφόρηση ότι αυτό το συμβόλαιο θα είναι μάλλον τετραετούς διάρκειας. Προφανώς, εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση, περιμένουμε να υπογράψει για να είμαστε σίγουροι για όλα και να ξέρουμε το πώς θα είναι η διάρκεια του συμβόλαιου. Και θα προσπαθήσουμε, όντως, είναι η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Έγινε, Γρηγόρη. Αυτά Γρηγόρη. Είσαι εδώ, είπαμε. Πού είσαι? Ναι, ναι. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Ναι. Θα βγεις για ποτό? Γιατί απαγορεύεται? Όχι, ρωτάω, ρε φίλε. Δεν είχε να σε δει το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκπομπή την Τετάρτη θα κάνεις? Εδώ στο ραδιομέγαρο του Λίμπερ. Ό,τι αποφασίσει η Δημήτρη Σερβατζόπουλο, δεν ξέρω. Ναι, θα κάνεις. Έτσι. Φάνηκε το Ιουσουφάκι. Εμάς μας αποφεύγει. Εντάξει, Γρηγόρη. Γρηγόρη, τα φιλιά μου. Ισχύει ότι θα πάτε δίδυμο στη λεωφόρο? Τρίδυμο. Του λαϊκού λαϊκό λαχείο είμαστε. Ναι, ναι. Κινδυνεύει η κατάσταση, ωραία. Έλα. Γεια σας, καλή φιλιά. Έγινε, φιλιά πολλά. Γρηγόρης Ατρίδης μας έδωσε το ότι. Μας έδωσε γενικά, είναι η αλήθεια, ναι. Μας έδωσε την είδηση ότι μάλλον σήμερα ολοκληρώνεται και τυπικά η μεταγραφή του Λιμνιού από τον Ατρόμητο στον ΠΑΟΚ. Μένουν τα διαδικαστικά. Παοξίδι και φάτσα. Ναι, μένει, ας πούμε, το να δούμε το παοξάκι αυτό με μια σπρώμαυρη φανέλα. Μπαμπάς Παοξής. Το Λούμπους Μίχελ, το φαντάζομαι δηλαδή, έτσι να δίνουν χειραψία. Παπάς Παοξής επέμενε πολύ να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, ακούμε τι ώρα είναι και μετά κάνουμε κληρώσεις για να δώσουμε τις λαμπάδες. Η ώρα είναι 2. Ενοικίασε το όχημα της επιλογής σου από την Nova Rent-A-Car στο 2310-488-680 με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και απεριόριστα χιλιόμετρα. Χρειάζεστε να νοικιάσετε αυτοκίνητο για επαγγελματικούς ή λόγους αναψυχής? Χρειάζεστε ένα οικονομικό και αξιόπιστο αυτοκίνητο που θα το παραλάβετε και θα το παραδώσετε όπου εσείς επιθυμείτε? Nova Rent-A-Car. Η έμπειρη εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη καλύπτει κάθε σας ανάγκη με υψηλού επίπεδου υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων. Με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και απεριόριστα χιλιόμετρα, η Nova Rent-A-Car σας παρέχει την επιλογή που ζητάτε. Nova Rent-A-Car 2310-488-680. Στη σελίδα μας στο Facebook και στο novarentecar.gr. Πες γρήγορα δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 18. 9 και το 12. Μισό. Λοιπόν, δες εσύ, να πω εγώ χορηγούς, δες εσύ τα δύο νούμερα. Είναι οι φίλοι που κερδίζουν. Αυτοί ήταν στην παρέα μας, οι διγιεινείς, σε εξαιρετικές τιμές, επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων. 2-3-10-905-503 το τηλέφωνο. Να πάτε εκεί στην Απόλλωνος 37-39 στην Κατωτούμπα, ώρες καταστημάτων. Τώρα πια υπάρχει και διευρυμένο ωράριο, διότι είναι γιορτές. Πάνω από τον κήπο του Καλού και να διαλέξετε τα είδη υγιεινής που θέλετε και να έρθουν και δωρεάν στο σπίτι σας. Έχουμε και λέμε. Περίμενε, κάτσε. Και Alter Ego. Ναι. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε κουστούμια. Για να ξεχωρίσετε στο γάμο σας, ή αν είστε κουμπάρος, ή αν είστε απλά καλεσμένος και θέλετε να πάτε έτσι κυριλεντημένος. Εκπληκτικές τιμές, τις έχουμε δει, τις έχουμε δοκιμάσει και γίνεται χαμός εκεί πέρα στα Alter Ego, αλλά και Καζουαλντίσιμο στην 25 Μαρτίου 12 στην Ευκάρπεια και Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. Ποιοι είναι οι δύο νικητές, κύριε συνάδελφε? Εμβάγγελος Τριανταφυλλίδης τελειώνει σε 7.60 το κινητό του και Αθανασία Πατσιάβα 9.46 τελειώνει το κινητό της. Θα ενημερωθείτε από την Γλυκίδα τη Μαριλής, που είναι εδώ ειδική σε θέματα κληρώσεων, και όχι μόνο. Εμείς το ραντεβού μας αύριο στις 12 η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 ακολουθεί.
ο Χρήσαθος Τσαλτίδης, ο οποίος μάχεται κατά του κατεστημένου της Λαμίας, η οποία πραγματικά κάνει ό,τι πάρτι, ό,τι γουστάρει. Δεν τον βλέπει κανονικά το Χρήσανθο. Ναι. Δεν τον βλέπει κανονικά. Δεν πρέπει να συμπεριφέρονται έτσι οι ομάδες. Εντάξει, όταν είναι αυτό όμως. Όταν είσαι το κατεστημένο που λέγεται Λαμία. Δεν πρέπει. Γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Είναι ποδόσφαιρο όμως εκεί, Σταύρε. Διότι θα το βρεις μπροστά σου αυτό το πράγμα. Πέφτει το επίπεδο. Λοιπόν, θα τα πει όλα ο Χρήσανθος αμέσως μετά. Θα επαναστατήσει για μία ώρα. Για ακόμα μία φορά. Θα το επαναλάβει για ακόμα μια φορά και θα τα πούμε εμείς αύριο ακριβώς στις 12. Γεια χαρά.